Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο «Ράδιο Μαρμίτα», Τάσος Στρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Σήμερα έχουμε και μία έκτακτη, ένα guest. Τι δύο έχουμε. Μία είναι η κυρία. Δεν έφερε καμιά φίλη της. Μία που φοράει και ασπρόμαυρα. Το ένα είναι ουδέτερο όμως. Γιατί? Καλά, φωτογραφία δεν σε δω. Τι με δει. Φοράς και ασπρόμαυρα. Φοράς και ασπρόμαυρα. Ήρθες και στο στούντιο χωρίς 12πόντο. Ξέρεις ότι όταν κάνω εκπομπή δεν μπαίνει γυναίκα στο στούντιο όταν δεν φοράει 12πόντο. Κατάλαβες. Σου είπα γιατί δεν φοράει 12πόντο. Χωρίς 12πόντο ήρθες, κανονικά πρέπει να σε στείλω σπίτι να αλλάξεις και να έρθεις. Ναι, λόγω εμπειρίας έπρεπε να καταλάβεις γιατί δεν φοράει 12πόντο. Για εξήγησε το στο να μάθει. Τι να εξηγήσω. Στο να μάθει. Εάν θα βγει το φόρεμα, ναι, με στενό εσώρουχο φαίνεται. Φαίνεται πιο ψηλή. Καλά, είναι ψηλή. Το ψηλό κορμί να μου. Δεν έχει ανάγκη. Εγώ δεν είπα ότι το έχει ανάγκη να ψηλώσει. Λέω γυναίκα, αν 12πόντο δεν μπαίνει στο στούντιο. Τελείωσε. Και όμως μπήκε. Ποιος? Το εξάποντο. Εδώ τώρα, εντάξει. Ναι, το εξάποντο θα είναι σαν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εξάποντο θα είναι. Πα, το έφερε. Το έκανε από εκεί. Καλησπέρα, να γνωρίσουμε στο ακροατήριο την Δεσποινής άσχημη. Ξέχασε το όνομά της. Όχι. Αναστάσια. Άσχημη, δεν τη λες Τρέγια. Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα. Καλώς όρισες, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βασιλόπιτα. Θα κόψουμε τη βασιλόπιτα της εκπομπής σε λίγο. Μας έφερε βασιλόπιτα η φίλη μας η Αναστασία. Να είναι καλά. Να ευχαριστήσουμε και το ζαχαροπλαστείο Γιάννα στην Νεάπολη, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 34. Για την προσφορά, όντως. Για την προσφορά της βασιλόπιτας. Να είναι καλά όλα τα παιδιά εκεί. Θα την κόψεις. Και επειδή είναι γειτονιά μου, έτσι, είναι πάρα πολύ καλό το ζαχαροπλαστείο εκεί στη Νεάπολη. Επειδή το ρεπορτάζ πάντα προηγείται, Νίκος Παπαδόπουλος από το Κλεάνθης Βικελίδης. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και το Κλεάνθης Βικελίδης. Εντάξει, έχουμε το άγγλο δρόμο της επιστροφής, αλλά έχουμε νεότερα όσον αφορά την κατάσταση του Μπρούνο Γκάμα. Σημαντικό. Επειδή καταλαβαίνουμε και την αγωνία του κόσμου. Αύριο παίξε αποβληθεί σε μαγνητική. Υπάρχει φόβος για μερική ρήξη συνδέσμων στον Πορτογάλο, που την έφαγε γερά δύο φορές από τον Μπεχαράνο της Λαμίας. Που δεν πήρε κάρτα σε συγκεκριμένη φάση, δεν πήρε ούτε κάρτα. Το χτυπάει μία και μετά πάει και το χτυπάει και δεύτερη. Ναι. Και η ανησυχία ξεκίνησε από τη στιγμή που είδαν οι άνθρωποι τώρα τον Πορτογάλο να μην μπορεί να πατήσει καλά-καλά το αριστερό του πόδι. Το γόνατό του δεν πρίστηκε. Αυτό είναι σημαντικό γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν υπέστη ολική ρήξη. Mm-hmm. Υπάρχουν φόβοι για μερική ρήξη. Αν επιβεβαιωθούν αύριο στη μαγνητική, τότε τα σενάρια είναι δύο ή θα πάει δύο μήνες συντηρητικά με θεραπείες χωρίς προπονήσεις ή αναγκαστικά θα μπει νηστέρη στον Πορτογάλο. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο Άρης το χάσει μίνιμουμ για 1-1,5 μήνα. Ένα λεπτό. Αν είναι μερική ρήξη, είπες δύο μήνες είναι όλο ας πούμε, το πακέτο. Υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως λένε και οι ειδικοί, γιατί εμείς εντάξει, γιατροί δεν είμαστε. Είναι δύο δρόμοι. Είναι ο ένας να πάει συντηρητικά δύο μήνες με θεραπείες. Ναι. Να μην μπει στο χειρουργείο και ο άλλος είναι να μπει κατευθείαν στο χειρουργείο και αυτό σημαίνει μίνιμουμ 1-1,5 μήνα εκτός. Αν πάει συντηρητικά όμως, ρισκάρει υποτροπή, έτσι. Ρισκάρει υποτροπή με το δίμηνο. Και πάλι μιλάμε για δίμηνο βέβαια στο συντηρητικά με θεραπείες. Θα περιμένουμε να δούμε αύριο που θα υποβληθεί σε μαγνητική Πορτογάλος. Πάντως δεν είναι ευχάριστα τα νέα. Βέβαια, δεν είναι αυτή τη στιγμή για τον Γκάμα και πάνω σε μια φάση που ο Άρης πήρε και μια νίκη ψυχολογίας, προσπαθεί να δει λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Ενισχύεται σιγά σιγά κιόλας και κινδυνεύει να χάσει ένα πολύ σημαντικό πόδι. Ένα βασικό τότε. Για να δούμε αύριο τι ώρα θα ξέρουμε πριν από απογευματάκι, Νίκο, έτσι. Μέχρι το απόγευμα νομίζω ότι θα έχει υποβληθεί σε μαγνητική και θα έχει γίνει γνωστό και το αποτέλεσμα. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τα νέα όντως δεν είναι καλά. Εγώ επαναλαμβάνω συγκεκριμένη φάση και είναι και μπροστά γιατί δεν του έδωσε ούτε κάρτα. Δεν τον έδωσε κάρτα γι' αυτό. Τέλος πάντων. Σκοπός να μην γίνει το κακό και κάτω να βγάζει, δεν θα άλλαζε η κατάσταση του τραυματισμού. Απλά μία υπενθύμηση. Λοιπόν, κάτι λέγαμε Τάσο. Κάτι λέγαμε να ευχαριστήσουμε. Λέγαμε, ευχαριστήσαμε το ζαχαροπλαστείο. Και ευχαριστήσαμε τον ζαχαροπλαστείο Γιάννα στη Νεάπολη Ελευθερίου Βενιζέλου 34. Τεμάχησε. Για την πρωτοχρονιάτικη πίτα που μας έφερε. Βέβαια, αυτό που έχω να πω και οφείλω να το αναγνωρίσω είναι ότι μέχρι τώρα έλεγα ότι είναι άσχημη η Αναστασία. Τι κολοτούμπας είσαι. Δικαιολογούμε γιατί έχω 650 μοιοπία, 440 υπερμετροπία, πρεσβειοπία ακόμα δεν έχω αποκτήσει. Εντάξει, δεν είμαστε και τόσο μεγάλοι ηλικιακά. Αλλά απ' την άλλη έχω και ένα μικρό δίκιο. Ναι.
Γιατί σήμερα είναι πάρα πολύ σωματισμένη, πάρα πολύ μακιγιαρισμένη, αρκετά περιποιημένη. Ναι. Οπότε η αλήθεια είναι κάπου στην μέση. Και άρα, επειδή έχω μάθει πάντα να παραδέχομαι και να χειροκροτώ και να αποδοκιμάζω πάντα στα αίσια, ναι, έτσι εδώ δίπλα μου είναι η κοπέλα. Και, άρα και με λίγα λόγια για να το κάνω εγώ, να βγάλω τους υπόλοιπους. Ναι, καταρχήν εσύ δεν στο μικρόφωνο μιλάς, δεν μιλάς σε εμάς. Στο μικρόφωνο. Εδώ, να πω ότι είσαι και άπειρη, πάει στο καλό. Εδώ. Δεν μιλά. Λοιπόν, καταρχήν αυτό που είπες τώρα δεν ήταν καλό. Δεν ξέρω. Εγώ να το ξεμπλέξω λίγο. Εντάξει, έχουμε χρόνο. Αυτό που είπες δεν ήταν καλό. Δηλαδή πάλι άσχημη την είπες στην ουσία, αλλά σοβαντίστηκε και έγινε έτσι. Είδες. Δεν μπορώ να λέω τα ίδια πράγματα 15 φορές. Ωραία, ας φάμε πρώτα τη Βασιλόπιτα και άμα δεν είναι καλή, τότε. Σε γενικές γραμμές είναι καλή. Έτσι, ναι. Δηλαδή με άριστα το 10, ένα 6 το παίρνει 6,5 άνετα. Από άπλας. Άπλας. Φωτογραφία της έβγαλες? Όχι. Έχω, έβγαλα, αλλά δεν την ανεβάσα. Θα την ανεβάσει. Θα την ανεβάσει, θα κρίνει και το κοινό. Την ανεβάσει εσύ, γιατί εγώ είμαι, θα με παρεξηγήσουν. Και είναι γνωστό ότι εσύ είσαι σαλιάρης. Εγώ πώ θα την ανεβάσω? Στο κινητό το δικό σου είναι. Εγώ πώ θα την ανεβάσω, ρε φίλε? Τι είμαι, εύκολο. Ο ανεβαστήρης? Εύκολο. Έχεις μια ιδιότητα να ανεβάζεις την πίεση. Κόψε τώρα, δεν έχουμε 5 λεπτά. Τώρα κόψε, το κόψω. Κόψε. Βέβαια, κόψε. Αντάτε, να το κόψω. Να τη φέρω εδώ πέρα. Για πες, πρώτα που κόβουμε. Εδώ. Πρώτα άθε, τη σταυρώνουμε. Πρώτα τη σταυρώνουμε. Σωστότατο. Να δω πού θα πέσει έτσι. Εκεί που είσαι, πού να ξέρει. Εγώ μένα λε εσύ. Ωραίο, σωστότατο, τρεις φορές. Σωστά. Λοιπόν, κόβεις, είτε μαχίζεις. Κόβουμε μία στη μέση. Σωστά. Μπράβο, ρε τρελιά. Είσαι καλό στο κόψιμο. Αυτό το μαχαίρι ούτε. Αυτό δεν κόβει ούτε για ούτε. Δεν τα λαβέρι πεθαμένο δεν κόβει. Άντε να μην. Το μαχαίρι δεν έχουν εδώ. Δεν πιστεύω να είναι υπερσινή. Όχι, φίλε, είναι αφρό. Αναστασία, πιστεύω να το 18 και να έκανε το 8-9. Να έκοψε λίγο από το δεύτερο μισό του 8 να το έκανε 9. Σε αν την πετάξω αυτό στο γήπεδο, στο κεφάλι κανονός πάει, τον άφησα στον τόπο. Όχι, λοιπόν. Ωραία. Πρώτα. Ωραία. Πρώτα. Που έφαγε, παιδιά. Σαν το κατσικάκι που ψήνεις. Ωραίος. Λέγε, πρώτα που πάει. Λοιπόν, πρώτα που κόβουμε για τον ΠΑΟΚ. Ποιο ΠΑΟΚ, ρε, τι λες, ρε. Ποιο ΠΑΟΚ. Ποιο ΠΑΟΚ κόβεις, ρε. Άθε. Καλά. Οχ, θα μας τεμαχείς και εμάς. Πρώτα κόβουμε ένα για τον Χριστό, ένα για την Παναγία. Ένα για τον Χριστό. Μεγάλα κομμάτια κόβεις, δεν θα φτάσει. Ένα για την Παναγία. Ναι. Διπλό, εντάξει, ωραία. Έτσι, Χριστός, ωραία. Παναγία. Βγάλ το. Τι βγάλ το, όχι. Ένα κόβουμε τώρα. Να ξέρουμε σε ποιο θα πέσει. Ναι. Για το Λίμπερο. Κόψε το Λίμπερο. Να το Λίμπερο. Πάει και το Λίμπερο. Το επόμενο το κόβουμε για την εκπομπή. Ναι, μπράβο. Τους πέρασες όλους, διευθυντάδες, έτσι τους πέρασες. Για την εκπομπή και αυτό εδώ για τους υπολείπους του Λίμπερο. Λοιπόν, πάμε. Ένα εγώ, ένα εσύ στη μέση. Εγώ είμαι εδώ, αυτό είμαι. Ναι, ναι. Για κόψε. Δεν έχω κερδίσει ζωή μου ποτέ. Ένα η κούκλα. Ναι, η κούκλα δίνεται να φάμε, ρε φίλε. Πού θα ξέρουμε ποιο. Το ξέρω εγώ. Τι ξέρεις, ρε. Άντε πάλι. Ένα η Αναστασία. Τι είναι αυτό, τριπλή μερίδα την έκοψε η Αναστασία. Και το τελευταίο, τι εννοείς, ότι είναι φαγανή. Το τελευταίο του Μπουγάτσα. Του Μπουγάτσα. Του Ζαγόρα, ποιο Μπουγάτσα. Του Ζαγόρα. Εντάξει, του Ζαγόρα, ναι, έχει δίκιο. Πού είναι ο διευθυντής του Λίμπερο. Ναι, τρεις διευθυντάδες έχει το Λίμπερο. Στο Ζαγόρα κόλλησε εσύ. Λοιπόν. Λοιπόν, να το δω εδώ. Χριστός Παναγία είναι εδώ. Ναι, ωραία. Χριστός Παναγία ήταν ωραία. Εδώ. Για φέρε να φάμε. Έτσι. Ναι. Εδώ ήταν. Εδώ. Τον Νικολύπτη έχει. Τον Νικολύπτη τον έχουμε. Βασιλή. Θα του δώσω το μικρό, Ρενάτο. Να το φέρω εδώ στο σταθμό. Αυτό ήταν. Βασιλή κεσμένο. Τον υπολείπον του σταθμού μαζί με τον Νικολύπτη. Α, βέβαια τον Νικολύπτη. Τρέγια. Τρέγια εκεί ένα κιλό κομμάτι. Δώσε τον τρούλινγκ. Για να δω. Αυτό είναι τη κούκλα. Όχι, ρε παιδιά. Στημένη κοπή Βασιλόπιτα. Στημένη, καταγγέλω. Γνήσια. Την είχε σημαδέψει μωρή. Αληθινή. Εγώ την έκοβα. Πού να ξέρω. Λίγο για μισό πόντο θα έπρεπε και στο Ζαγόρα. Ωραία, Ζαγόρα. Αναπληρωματικό είσαι. Ωραία, να φάω τώρα. Εγώ κάτσε να φάμε και μην πάω. Είναι μια εκπομπή ζωντανή όπω καταλάβατε. Ήθελα ένα κουτάκι μερέντα. Τι είναι αυτό, δεκάρικο είναι. Λοιπόν, εδώ που τα λέμε. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, Αναστασία. Με υγεία, Αναστασία. Άντε και διπλή του χρόνου, Αναστασία. Όλη η τύχη. Ποια? Σε προσωπικό επίπεδο. Ας τα φτάρει, Σαλιάρη. Να πέσει επάνω σου. Σε οπαδικό εύχομαι τα χειρότερα. Yeah. Αναστασία. Τι Σαλιάρη. Του χρόνου διπλή. Επειδή δεν νιώθεις. Και με παιδάκι, άντε. Επειδή δεν νιώθεις. Επίσης. Όπως του γίνεται το φλουρί, τον κάνεις μια ευχή. Εσύ κάνεις την ευχή. Όπως είναι. Άντε, πες την ευχή. Έκανα, είπα.
Α. Είπα, τι άλλο. Ωραία, ωραία εκπομπή αυτή, τρώμε κιόλα. Εσύ, τι που και εσύ να δεις που τρώζε τρέγια. Τι έχεις πάει τώρα, το δικό σου το κομμάτι. Βασίλη, το Χριστό και τις Παναγίες τώρα, το δικό μου μετά. Βασίλη, έλα και μπόλικο, ρε. Το Χριστό και τις Παναγίες ποιος το πάει. Καλά, λε. Πλάκα μου κάνεις. Τόσα κομμάτια. Μπίλη. Μπίλη, έλα, μπες μέσα. Έλα, μπες μέσα. Καλύτερα από σεξ είναι. Μια ζωντανή εκπομπή είμαστε, δεν πειράζει. Ναι, τους αγώνα κράτα τους να δώσουμε, δεν θα έχει πάει. Θα το φάει μεθαύριο. Μπράβο, ρε Βασίλη. Χρόνια πολλά. Θέσεις Παναγίας. Πολύ μου έρχεται. Ωραία εκπομπή αυτή, ε. Μια χαρά. Να είχαμε και λίγο κασεράκι σοχού. Λίγο. Τι κασέρι σοχού είμαι έντονα. Αναστασία, του χρόνου πρώτο αδερός. Φέρνει και κανένα ψυχτικούλι. Φέρνει και κανένα χιμούλι, κανένα ψυχτικούλι. Μόνο τέτοιο βασιλόπιτα. Τι. Τι έγινε. Για πες. Μια χαρά είναι. Όχι. Δεν, τώρα δεν μιλάμε. Όταν τρώμε δεν μιλάμε. Τρία. Τρώμε τελευταία που κάνει φάμε στο διάλειμμα. Ναι. Και πιάνουμε τις τρέλες. Λοιπόν. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Όντως. Θα πάμε στο διάλειμμα και μισή είναι. Να πούμε τουλάχιστον τους χορηγούς. Να τελειώσουμε τους χορηγούς. Πάμε στο διάλειμμα. Λέμε στους χορηγούς πάμε στο διάλειμμα. Ερχόμαστε και πιάνουμε λίγο τα σοβαρά. Ναι. Πιάνουμε λίγο το Άρη, του ΠΑΟΚ, το τι γίνεται στο πρωτάθλημα. Για μεταγραφές. ΠΑΟΚ, μεταγραφές Άρη. Τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Μείνετε εδώ κοντά μας μέχρι τις 12. Συντροφιά παρέτσι θα πάμε σε μια όμορφη αθλητική παρέα που θα δημιουργήσουμε και σήμερα. Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Ζιγκόλη. Γεια σου, Γιάννη Ζιγκόλη. Χαιρετισμού, λέει στο καλύτερο δείγμα του ραδιόφωνο. Ναι, αλλά δεν φτάνω χαιρετισμού. Στήριξα μια μουσχαρέσια από εκείνη που φάγαμε. Να γουστάρουμε πακέτο. Στήριξα μια ρετσινούλα σπεσιάλε. Λοιπόν, πού να πουγάτσε να βάλει κανένα στήριξη. Οι τσιγκούνε στα φοιτικά σου και πέρα. Αψε είπε, για πέσω ξανά. Πού είναι ο μπουγάτσα να βάλει κανένα στήριξη. Για να φάμε πάλι. Θα βάλει ο μπουγάτσα, είπε ότι θα βάλει στο πάο κάρι. Αν είναι αρσενικό. Αν είναι αρσενικό. Είναι και το έχει αποδείξει. Πώ το έχει αποδείξει. Το πρώτο στοίχημα δεν το έδωσε. Ναι. Τελείωσε. Ναι, φυσικά με αβάντου. Άλλο αβάντου είπε τώρα. Με αβάντου. Άλλο. Λοιπόν, πάμε. Όπω έβαλα εγώ στο Άρης ΠΑΟΚ, χωρί να βάλει αυτό το πάο κάρι εκείνη τη φάση, έτσι θα βάλει και αυτό το πάο κάρι. Τον περιμένω. Εντάξει, γιατί και το χ ήταν ουδέτερο, αν θυμάσαι. Ναι, κανένας. Δηλαδή, αν θέλουμε να παίξουμε επίσης όρους, πρέπει να πάρει αυτός το διπλό, εγώ τον άσο. Ωραία, να το, επειδή είναι και large ο φίλος μας ο Γιάννης, ελάτε λέει και θα σας κεράσω. Σιγά μην έρθουμε, ρε φίλε, εσύ θα έρθεις. Και εσύ και αυτός θα έρθει και εμείς θα πάμε. Λοιπόν, πάμε στους βασικούς υποστηρικτές εκπομπής. Με πρώτο και καλύτερο το Escobar. Ναι. Γνωστή διεύθυνση Τάσο, Γεωργίου Παπανδρέου, 9 πρώην Αθέων. Αυτό τους αγώρα, μην το και πειράξεις. Το τηλέφωνο, ναι, μην το πειράξουμε γιατί θα μας δει η Αναστασία. Ναι. Έχει μια ιδιαίτερη έτσι, συμπάθεια στον κύριο Ζαγόρα. Και ασπρόμαυρα φόρεσες και ήρθες. Ασπρόμαυρα φόρεσες και ήρθες. Ακόμα δεν τον είδε αυτή. Έξω από το στούντιο γρήγορα. Άμα το δει, θα αλλάξει γνώμη. Λοιπόν, ναι. Πού, άμα μας ακούει ο άνθρωπος. Έχει κύψει, άμα δεν. Εσύ το είπες, εγώ δεν λέω τίποτα. Φοβάσαι. Δεν φοβάμαι. Τηλέφωνο 2311-208-301, γνωστό και το τηλέφωνο, είπαμε για τη διεύθυνση Γεωργίου Παπαδρέου 9, πρώην Αθέων. Ανοιχτά είναι το Escobar. Από τις 8 το πρωί για το καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το πρωτό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σωστό να πιείτε με την παρέα σας. Το ρότερο στέκει τις πόλεις για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και τις αγαπημένες σου ομάδες. Κρύα πιάτα, καθαρά ποτά, ένας πολύ όμορφος χώρος, Μάνος Καλογεράκης. Και Νίκος Μπουγάτσας. Πάντα, φανταστικό το Escobar. Τέλειο μαγαζί και για να καραγουστάρεις οποιοδήποτε μάτς θέλεις της αγαπημένης σου ομάδας, αλλά και με το που τελειώνουν τα μάτς, τα καθαρά ποτά, η ποιοτική μουσική, οι πανέμορφες εθέρειες θηλυκότητας ύπαρξης και η Αναστασία. Και η Αναστασία μέσα περιμένουν εσένα και την παρέα σου να πας να κάτσεις και να καραγουστάρεις. Έτσι. Με καθαρά ποτά και special κρύα πιάτα. Ωραία. Πάμε και μια που είπες για κρύα πιάτα. Λοιπόν. Α, δεν νομίζω το πορκίτο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αβράμωρο λοιπόν κοντά μας, άλλο ένα βράδυ. Θαυματουργά φυτά, ιάματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια, έλαια, μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Φύτο σλιμ, λιποδηλατικό χαρμάνι, βοτάνο, σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα μόνο στον Αβράμωγλου. Sky Aviation Academy. Η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως. Και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές. Θα πνιγώ. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά. Η παγκόσμια αγορά. Σε αυτή τη διαφήμιση, όποτε διαβάζω, πάντα ήχους ακούω. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους για τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι ένας από αυτούς. Sky Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία,
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε στο διαδίκτυο το skies.gr και το 23 9 20 21 100 είναι το τηλέφωνο της Skies Aviation Academy που κάθε ερώτηση σας θα απαντηθεί. Άστο το κομμάτι της Αναστασία, 4 έφαγες, φτάνει. Πω πω, φτάνει, καλά σε κάνει. Πολύ καλά σε εξηγείτε. Μπράβο. Μπράβο, Τάσο. Σταμάτα, οκ, φτάνει. Καλά σε κάνει. Λοιπόν, καλά σε κάνει. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ και το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Τσερκέζος. Εγγυημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων. Πολυετής εμπειρία, λογικές τιμές, εγγύηση στην εργασία, συνέπεια προς τον πελάτη. Όλα αυτά αποτελούν το νούμερο 1 επιλογή για την επισκευή και το σέρβις του οχήματός σας. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελαιοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες του είδους. Καθώς και επισκευή στο δρομένο σας μάνα του οχήματός σας. Motorsport Ιωδάνη Τσερκέζο στην Νεάπολη, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικό Σκόρπιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας αλλά και για δωρεάν τεχνικό έλεγχο. Γράψτε το 2310-635-809. Επαναλαμβάνω, κουτραντάν τεχνικός έλεγχος και τηλέφωνο για ραντεβού για το σέρβις του οχήματός σας μόνο στον Ιωδάνη Τσερκέζο 2310-635-809. Έχεις άλλο θείο? Και τελευταίο, το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με τόπια κρεωτικά, χειροποίητες νοστιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, τζουζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Πού βρίσκουμε λοιπόν το ψητοπολείο Πορκίτο? Στην πρώην διοικητηρίου Καραλού και Δημητρίου Σημερινή 52. Delivery στο 2310-525-555. Κατεβάζετε τώρα την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παίρνετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Αυτά και λοιπόν, με τους υποστηρικτές. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά μπαίνουμε στα θέματα, στα αγωνιστικά, εννοούμε θέματα των δύο ομάδων. Στο ρεπουλάκι. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Και θα ανοίξουμε φυσικά και τις γραμμές. Πάμε, Βασίλη, στο πρώτο διάλειμμα. Τι να κάνω, δεν είναι. Ανεξέλεκτη κατάσταση. Μιλάμε, το στούντιο έχει γίνει πραγματικά στούντιο φωτογράφησης. Τόσες φωτογραφίες. Ούτε στον Μπερναμπέου όταν πήγαμε δεν έβγαλα. Τι πράγμα είναι αυτό, άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη. Ήταν μεγάλη νίκη του Άρη σήμερα, γι' αυτό. Χάρη και Αναστασία. Θα λέει η Αναστασία ότι η ομάδα μου κέρδισε τη Λαμία στο 92 και κατά μεγάλο ποσοστό. Σώθηκε. Ναι. Όχι, σώθηκε. Πλησίασε, ρε παιδί μου, προς την πεντάδα των μεγάλων. Ναι, το μεγάλο. Ναι. Λοιπόν, μετά το μεγάλο. Πάντως εγώ. Μεγάλων, δηλαδή ποιο είναι μεγάλο. Άστον, το Τάσο. Κοίταξε τώρα, δεν το λέω εγώ. Δεν το λέει. Αυτό το λέει αυτό. Περίμενε, ποιοι το λένε. Εσύ δεν θα μιλούσε. Κάτσε να μας πει ποιοι το λένε. Ποιοι το λένε, κύριε Τάσο μας. Το λένε όλοι οι υπόλοιποι. Το λένε όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί ζήτησε τότε ο πρόεδρός σας να συμπεριληφθείτε κι εσείς στο σπίτι. Μπορείς να μου απαντήσει, παρακαλώ. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, να κάνουμε ένα γκάλοπ τώρα εδώ στην εκπομπή. Έτσι. Ή στην Αθήνα να κάνουμε ένα γκάλοπ. Στην Αθήνα, σε ποιους τους δημοσιογράφους και ρωτήσουν αυτού που σας έβγαλε αυτοκράτορες. Α, εκεί το πήγαινε, το κατάλαβες. Και κάνουμε ένα γκάλοπ και πούμε. Σωστά λέτε, εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει. Ναι, γιατί αυτοί που μας βγάλουν αυτοκράτορες δεν είναι. Εγώ λέω σαν να δεν μιλάω για μπάσκετ. Άσε τώρα, θα το παρήσω εγώ. Δεν μιλάω για μπάσκετ. Αν μιλούσαμε πριν 20 χρόνια, μέσα στην πεντάδα θα ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟ, Κάρης. Αυτές ήταν οι πέντε ομάδες πριν 20 χρόνια. Μέσα όμως σε μια 20ετία που έχεις τρεις υποβιβασμούς, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν μπορεί να σε ονομάσει ο άλλος μεγάλη ομάδα. Να ρωτήσουμε τους δημοσιογράφους. Μεγάλη ομάδα, καταρχήν, θα πρέπει να εδραιωθείς μια δεκαετία στην ΑΕθνική. Να μην υποβιβάζεσαι κάθε 4-5 χρόνια, ξέρω εγώ. Έτσι. Να πάρεις και ένα κύπελο. Η μεγάλη ομάδα δηλαδή είναι με το πόσους υποβιβασμούς έχει. Είναι και με τους τίτλους. Ή με το πόσα κύπελα, τρόπαια, ξέρω εγώ, τίτλους. Πώς τη μετράς τη μεγάλη ομάδα? Είναι πώς το εκλαμβάνει ο καθένας, Αναστασία. Όχι, εσένα ρωτάω βασικά. Εγώ το μετράω σε τίτλους. Σε τίτλους, σε κόσμο. Χαίρομαι τότε. Έτσι. Ναι, ωραία. Σε συνεισφορά, γενικά, έτσι. Όλα αυτά νομίζω ότι αποτελούν τη μεγάλη ομάδα. Σε ευρωπαϊκές πορείες, αν θέλεις. Ωραία, πάμε τώρα. Η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει κερδίσει την Ισπανία. Ευχαριστώ. Τώρα εντάξει, τώρα, μέχρι φέτος το Λονδίνο το είχα εξοχικό να μου που έχασα. Αλλά φέτος έφαγε 4, οπότε έτσι. Δεν είναι. Τώρα μην μιλήσουμε για ευρωπαϊκές πορείες, δεν συμφέρει στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ εντάξει δεν μπορώ να πω, έχεις πολύ καλύτερη πορεία. Πολύ εγώ είπα ότι είμαι η μοναδική ελληνική ομάδα που κέρδισα στην Ισπανία, τίποτα άλλο. Μπράβο, συγχαρητήρια, αλλά αυτό δεν φτάνει για να έχεις μια καλή ευρωπαϊκή πορεία. Θα πας το Σάββατο στο Παλέσι. Εντάξει, χάσαμε το Σάββατο, παιδιά, 2 ημίχρονα, 2 τελικό. Αυτή η ομάδα που κέρδισε στην Ισπανία ήταν η κάτοχος του Europa League. Αποκλείστηκες από τον Εργοτέλη. Ήταν η κάτοχος. Και εγώ όταν απέκλεισα την Arsenal, είχε πάρει το πρωτάθλημα, είχε πάρει και το πανευρωπαϊκό. Λοιπόν, πανευρωπαϊκό δεν πήρε κανένα. Εντάξει, κοντά ήταν. Λοιπόν,
Ευτυχώς που είμαι στο στούντιο θα το περνούσε αυτό, μα ήταν μόνο η Πλιούκα. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά, κύριε Τρέγια μας. Πάμε, ξεκινήσουμε. Σημερινά και ο Πάοκ πρώτη Κυριακή, δεν είναι Κυριακή. Ναι. Πάτσο, εγώ να πω κάτι πριν ξεκινήσει. Τυχαία, πέρασα κατά την ώρα του αγώνα έξω από το Χαριλάου. Ναι. Στην Παπαναστασίου απέναντι από την Μπουτή και τα λοιπά, είχε 4 θέσεις πάρκινγκ και νες. Ναι. Όχι, εγώ θεωρώ ότι είχε και πολύ κόσμο. Δηλαδή έβρισκες άνετα πάρκινγκ την ώρα του μάτς, παιδί μου. Πριν την ώρα του μάτς και μετά το μάτς, έβρισκες πολύ άνετα πάρκινγκ. Όχι, σωστό, λογικό μπορεί να είναι αυτό. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ στο Παλατάκι έχει πιο πολύ κόσμο. Δύσκολα. Από αυτό που είχε σήμερα ο Άρης του Χαριλάου. Δύσκολα, γιατί εκεί. Ναι. Τι δύσκολα. 3.500 είχαμε το Περιστέρι. Τι είχε, 3.500. 3.500 είχαμε το Περιστέρι. Τι να κάνουμε. Για τους 3.500. Πού τους βρήκα, μπείτε και δείτε. 3.500. Εντάξει, εκτός αν. Κοίτα, επειδή το γήπεδο είναι χαόδες, χωράει 8.000 και. 3.500 δεν φέρονται ούτε το μισό. 3.500 αράχνες μπορεί να έχει. 3.500 κόσμο είχε. Σοβαρά. Εκτός αν λέει ψέματα ο Μοσχοβίτης, ο Νίκος. Αν λέει ψέματα, λέω και εγώ ψέματα. Καλά, κοίτα, οι δημοσιογράφοι όλοι και του Άρη και του ΠΑΟΚ γενικά των ομάδων έχουν μια τάση. Ο Μοσχοβίτης είναι σοβαρό παιδί. Δεν είναι κάτι Ηρακλειδής που είναι. Από το άλλο σταθμό. Εγώ λέω γενικά οι δημοσιογράφοι έχουν τέτοιο να τα πολλαπλασιάζουν. Όλοι, όλων των ομάδων. Δεν είπα ούτε Μοσχοβίτης ούτε Παπαδόπουλος. Πόσο κόσμο είχε σήμερα στο Χαριλάου. Στο Χαριλάου κοντά σε 5.000 νομίζω. Πόσο? 5.000. Και λίγο μπορεί να είπα. Μάλιστα. Πόσο είχε δηλαδή. Τίποτα. Χίλια άτομα. Δεν ξέρω, φίλε. Λοιπόν, μακάρι να έχει κάθε φορά 5.000 και να κερδίζουμε. Τι, ποιος? Όχι. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο μετά. Λίγο να πούμε δύο πραγματάκια. Δεν είπαμε τίποτα, φίλε. Πιάσαμε εδώ τις βασιλόπιτες. Μετά τις 11 γραμμές. Μετά τις 11, 10 λεπτάκια. Επιδερμικά θα τα πάρουμε λίγο σήμερα και αύριο θα σχολιάσουμε πιο πολύ. Σε 10 λεπτά θα ανοίξουμε τις γραμμές. Να ξεκινήσω πρώτος, κύριε Τρέγια μας. Βέβαια, γιατί έχεις πάρει και μονότερμα τη βασιλόπιτα. Ξεκίνα και συνέχισε εσύ τις φωτογραφίες. Λοιπόν. Κάτσε λίγο εδώ, για τον Γκάμα είπαν η πρώτη εκτίμηση, εντάξει. Λοιπόν, καθαρά έτσι πολύ λεπτομεριακά, με πινελιές σήμερα. Ο Άρης σήμερα ήταν πάρα πολύ κακός. Ήταν κακός. Δεν υπήρχε καμιά δημιουργία, καμιά φαντασία. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν δικαιολογίες, τραυματισμοί, κάρτες, κακός σχεδιασμός που τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ πέρα, όλη τη εβδομάδα, εκτός την Παρασκευή που ήταν εδώ ο Τάσος με τους δικούς του ανθρώπους. Λοιπόν, μπορεί να υπήρχε κακός σχεδιασμός, μπορεί να υπάρχουν πολλά άλοθη, ως ένα σημείο άλοθη, γιατί ο κακός σχεδιασμός δεν είναι θέμα άλοθη, είναι κακός σχεδιασμός, έπρεπε ήδη οι παίκτες αυτοί που έχουν επαρθεί να ήταν σήμερα να παίζουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η Λαμία είχε 2 παίκτες από μεταγραφές. Η Λαμία, δηλαδή, το κατόρθωσε. Ένας οργανισμός υποπολαπλάσιος του Άρη και μπορεί να κάνει κάποια βασικά πράγματα. Δεν λέμε για πράγματα φανταστικά ή ουτοπικά. Λοιπόν, το δικαιότερο αποτέλεσμα σήμερα ήταν η ισοπαλία. Ήταν τυχερός ο Άρης. Για να πούμε την αλήθεια, στο δεύτερο ημίχρονο πιο ομάδα ήταν η Λαμία παρά ο Άρης. Είπα τα άλοθη ως ένα σημείο. Ήταν τυχερός ο Άρης, κέρδισε με ένα γκολ στα χασομέρια. Ακούστηκαν, δεν ξέρω εσύ θα μου το πεις μετά. Εγώ δεν θυμάμαι, γιατί δεν θέλω να πω για ΠΑΟΚ. Μπορείς να μου θυμηθείς μάτς του ΠΑΟΚ που να κέρδισε ο ΠΑΟΚ και να υπήρχε γιούχα. Τον τελευταίο καιρό. Όχι, τελευταίο. Πάντα ρε φίλε. Τι θα πει τελευταίο καιρό. Γενικά. Όσα χρόνια πας εσύ στο γήπεδο. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι, όχι. Βάλ το ένα κουζάκι, αυτό είναι καλό. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι. Υπήρχε γιούχα μετά το τέλος του παιχνιδιού. Δικαιολογημένο λέω εγώ, διότι παρόλο όλα αυτά τα άλοθη για κάποιους, για κάποιους μία άλοθη, το να μην μπορείς να αλλάξεις δύο μπαλιές, να κάνεις μία φάση, είναι ανεπίτρεπτο. Ακόμη και για αυτούς τους 11 που παίζαν σήμερα. Είναι ανεπίτρεπτο ρε φίλε, μία φάση, δύο μπαλιές, ένα συνδυασμός, μία φορά το 1-2, μία σέντρα σωστή. Δηλαδή πονέσαν τα μάτια μας, 2 κιλά κολύριο βάλαμε. Επαναλαμβάνω, το χ ήταν το δίκαιο αποτέλεσμα. Τυχερός ο Άρης, βέβαια σε άλλα παιχνίδια ήταν άτυχος, έτσι το ποδόσφαιρο είναι μία νίκη πολύ σημαντική, διότι θεωρώ ότι από το επόμενο παιχνίδι, τουλάχιστον οι δύο, αυτοί που έχουν ανακοινωθεί ήδη θα είναι στην εντεκάδα, έτσι. Γιατί έρχονται και από πρωτάθλημα. Έρχονται από πρωτάθλημα. Το ένα στο εθνικό πρωτάθλημα έπαιζε. Είναι ενέργεια, δηλαδή είχαν παιχνίδια στα πόδια τους μέχρι πριν 10 μέρες. Οπότε είναι, παίρνω τη φανέλα βασικό και τη φοράω. Το δε άλλο θέμα που θέλω να πω, να μας πεις και να ευχαριστούμε πολύ που πήραμε τον Τόνσο. Γιατί αν έπαιζε ο Τόνσο στο πρώτο ημίχρονο πρέπει να σου κάνω 2-0. Έτσι έμαθα, δεν είδα.
Εσείς πρέπει να πείτε ευχαριστώ πολύ. Γιατί που, να κέρδισε, που κέρδισε ο ΠΑΟΚ, γιατί άμα δεις τη βαθμολογία και έκανε σήμερα στραβή, έφερε στο ΧΙΠ, ήταν πάνω η Τρίπολη. Καλά, εγώ νομίζω ότι. Εσύ να πεις ευχαριστώ. Νομίζω ότι. Παρότι εγώ πιστεύω ότι ακόμη και να είχαν στο πρωτάθλημα τελειωμένο, αλλά λέω τώρα εσύ που φοβάσαι και λογικό σε ένα σημείο, είναι προτιμότερο. Δηλαδή θα είναι μεγαλύτερο κάζο να μην πάρεις εσύ το πρωτάθλημα από το να μην βγω εγώ Ευρώπη, έτσι. Πέρα από αυτό, φίλε, μίλησες για ευχαριστώ, δεν μίλησα ευχαριστώ, λέω. Έτσι. Σου πήρα τον καλύτερο παίκτη της τέτοια. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης? Ο Τόνσο, ποιος είναι. Ο Τόνσο. Ποιος είναι. Κλάιμαν είναι. Κλάιμαν είναι ο Τόνσο. Ναι, ναι, άμα ήταν ο καλύτερος παίκτης δεν θα είχε 75.000 να πούμε ρήτρα. Κάνεις λάθος εδώ που λες. Κάνεις ένα λάθος εδώ. 75.000. Διότι δηλαδή, ανάλογα με. Γελάνε και οι πέτρες. Άκουσε με. Άσε, ρε, φίλε, ανάλογα με το συμβόλαιό του είναι το ρήτρα. Λίγο, Ζάχο. Είναι δυσανάλογα τα μεγέθη τώρα. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία πριν δύο μέρες έδωσε παίκτη που είχε 10 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα. Και μιλάμε για μια ομάδα η οποία παίρνει ένα παίκτη με 75.000 ευρώ. Φίλε, είναι καλός παίκτης ο Τόνσο. Αν έπαιζε θα είχες πρόβλημα. Πού τον είδες εσύ, μωρέ, τον Τόνσο? Τον Τόνσο δεν τον είδα. Τον είδες τον Τόνσο? Εδώ δεν βλέπεις την ομάδα σου όλα τα μάτσα. Τον Τόνσο ξέρεις? Τον Τόνσο δεν τον ήξερα. Πόσο χρονό είναι αυτός? 29. 29 χρονών. Και τι θέση παίζει? Τη θέση πίσω από το center for. Πίσω από το center for. Ωραία, να το δούμε. Κάτσε, να το δούμε στον Άρη. Καλά, φυσικά θα τον δούμε στον Άρη. Τον είδαμε στην Τρίπολη όμως. Πώς θα δει, καλός παίκτης. Εγώ σου πω κάτι. Μέση. Στην Τρίπολη και εγώ έβλεπα το Φιλωμένο και όταν ήρθε να πούμε. Αυτό είναι άλλο. Σωστό είναι αυτό που λέει. Και όταν ήρθε στην Τούμπα, ο άνθρωπος δεν ακούμπησε μπάλα. Εγώ δεν είπα ότι θα παίξει στον Άρη. Είπα ότι ήταν καλό στην Τρίπολη και ήταν ένα μείον, ένα συν για σένα που δεν έπαιξε. Θα έπαιζε. Εγώ δεν είπα αν έπαιζε τόσο θα κέρδιζαν. Λέω ότι ήταν έστω 1%. Αν είχε 50% να κερδίσει, ναι, έγινε 51% που δεν έπαιζε αυτό. Θα τα πω εγώ για τον Πάο. Θα τα πει, άρχι η μηνιά και θα τα πω εγώ μετά για τον Πάο. Λοιπόν. Αλλά όχι, εσύ πρέπει να πει ευχαριστώ. Για ποιο λόγο? Που κέρδισε την Τρίπολη, γιατί θα είχε 21 βαθμούς τώρα. Γιατί με και εσύ αν δεν κέρδισε που κέρδισε κατά λάθος. Από τσόντα κέρδισε. Μαζί μου δεν θα παίξει. Από τσόντα κέρδισε, θα ήσουν μαζί με την Τρίπολη τώρα. Συγγνώμη, μαζί μου δεν θα παίξει. Κατάλαβε. Και μαζί μου. Δηλαδή έπαιξε με την Τρίπολη, την κέρδισε όντω, αλλά θα παίξουμε και μαζί. Στο Πάο Κάρι. Όχι, λέω θα παίξουμε. Θέλω να πω ότι ένα δύσκολο παιχνίδι το τελείωσε η Τρίπολη. Εγώ δεν το έχω παίξει ακόμη. Mm-hmm. Κατάλαβες, αυτό σου λέω. Άρα έχω ένα παιχνίδι πιο δύσκολο από την Τρίπολη μέχρι το τέλος πρωταθλήματος. Εγώ βλέπω ότι είσαι έβδομος μαζί με τον Πανετολικό. Τι είμαι? Έτσι, είσαι οριακά έβδομος μαζί με τον Πανετολικό. Ναι. Σε απόσταση αναπνοής είναι η Ξάνθη με τον Πανιόνιο και λίγο πιο πίσω. Ωραία. Για να η Λάρισα με την Τρίπολη. Για να κλείσω το light τον. Γιατί έχεις τώρα τρία μάτς εκτός. Αυτό θα έλεγα τώρα. Τρία μάτς εκτός και είναι. Αυτό ήθελα λίγο να το τονίσω. Με συγχωρείτε που σε διακόπτω. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και η Αναστασία βέβαια σε αυτό που θα πω. Να το τελειώσω. Είναι. Πάνω σε αυτό θα πω κι εγώ. Είναι αυτό που έλεγε ότι εμάς. Μα συμφέρει φυσικά να παίξουμε το πρώτο μάτς με τη Λαμία, γι' αυτό και ψηφίσαμε ότι ψήφισε ο Ολυμπιακός. Αποδείχτηκε αυτό. Δηλαδή, τι αποδείχτηκε? Κερδίσαμε. Δεν αποδείχτηκε. Θα αποδειχτεί σε τρεις αγωνιστικές από τώρα. Ρε, φίλα, ναι, γιατί τώρα ο Άρης έχει να παίξει τρία συνεχόμενα. Γιατί δεν θα τα έπαιζε. Τρία συνεχόμενα εκτός έδρας, όχι συνεχόμενα. Ρε φίλε, δεν θα τα έπαιζε συνεχόμενα. Συγγνώμη, αν έπαιζα δηλαδή τώρα σήμερα μέσα στην Ξάνθη, θα ήταν ευκολότερο ή πιο δύσκολο το μάτς? Άλλο αυτές τις απουσίες που έχω. Πιο εύκολο θα ήταν δηλαδή να έπαιζε σήμερα με την Ξάνθη και να είχες ένα αλλάξ τα μάτς μέσα έξω, μέσα έξω. Όχι, αυτό που έγινε. Ή τώρα καλύτερα που θα πας τρεις εξόδους έξω, συγγνώμη λίγο, και ξέρεις ότι έξω αποδυναμώνεσαι. Εδώ μέσα στην έδρα σου. Εγώ λέω ότι σήμερα αν έπαιζα έτσι όπως ήταν η κατάσταση και με τον κακό σχεδιασμό και με τις χωρίς μεταγραφές και με όλα αυτά που έχουν γίνει στον Άρη, νομίζω αν έπαιρνα χ στην Ξάνθη θα έκανα, θα έλεγα, θα πανηγύριζα. Λοιπόν, επειδή το είπες και εσύ, λέω, το πιο δίκαιο αποτέλεσμα ήταν τώρα το χ σήμερα με τη Λαμία, άσχετα αν κέρδισες, αυτό που λες δεν ταιριάζει με αυτό που ψήφισες. Μα αυτό, μα εκεί ποντάρωσες. Γιατί θεώρησες. Στην έδρα εκεί ποντάρωσες όλα. Στην τύχη λίγο, στον κόσμο. Εμένα επέτρεψε μου να κρίνω αυτή την ψηφοφορία που ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Δηλαδή της Άρης νομιμότητας ήταν. Υπέρ της νομιμότητας ήταν. Υπέρ της νομιμότητας που ισχυρίστηκε ο Ολυμπιακός στην νομιμότητα. Επειδή το ισχυρίστηκε ο Ολυμπιακός. Εσύ υιοθετείς τον Ολυμπιακό. Όχι, ο Κάπτο υιοθετεί. Δεν το υιοθετώ. Ολυμπιακός και νομιμότητα είναι δύο λέξεις. Αφού ο Κάπτο λέει, ρε Τάσο, που δεν είναι συνώνυμες. Μπορεί να μην είναι σε αυτό. Προσωπικά για μένα. Δίκιο έχει, αυτό έχει δίκιο όμως. Αυτό λέει ο Κάπ. Τι να κάνουμε δηλαδή, να αλλάξουμε τον Κάπ. Είδαμε και στα άλλα που είχε άδικο. Αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, πρόσεξε. Επέτρεψέ μου να το κρίνω αν ήταν σωστό ή λάθος. Μετά τα τρία εκτός έδρας που έχεις και μετά τα τέσσερα εντός που έχει ο ΠΑΟΚ. Ό,τι και να γίνει, πόντο να μην πάρω στα τρία εκτός, για να κλείσουμε να πεις και εσύ, πόντο να μην πάρω,
αποδεικνύει ότι ήταν σωστό, ναι, γιατί κέρδισα. Μπορεί να μην τη δικαιούμουν την νίκη. Τι λες, Ζάχο. Αποδεικνύεται ότι ήταν σωστό να παίξει 3 μάτς εκτός και στα 4 μάτς να πάρει. Τι θα ήθελε, να το πω αλλιώς. Τι θα ήθελε, στα 4 μάτς να πάρει 6 πόντους ή 3. Μα δεν το ξέρω ότι θα πάρω 6 πόντους. Λέω ότι αν σήμερα δεν το ξέρει, πρέπει να συμφωνεί με αυτό που λέω. Όχι. Ότι θα κρίνει μετά από 3 αγωνιστικές. Ακούει ο κόσμος και θα μας τα πει. Ναι, γιατί η ουσία είναι η βαθμολογία, Ζάχο. Δεν είναι το ένα μάτς. Πήρε το ένα μάτς βαθμού. Έχει άλλου 3 εκτός τώρα να κάνει. Το ένα πήρα Τάσο, άμα έπαιζα σήμερα σου λέω ήμουν κατά 80% χαμένος. Αν έπαιζα με τους άλλους. Δεν θες να καταλάβεις. Μα προφανώς δεν καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Εντάξει, okay. Μπορεί και οι δύο να μην καταλαβαίνουμε τον άλλο. Μπορεί, λοιπόν, μπορεί. Λοιπόν, άρα λέω για να το κλείσω να περάσεις στα δικά σου, ότι αυτά τα 3 παιχνίδια τα επόμενα, που είναι και τα 3 πάρα πολύ δύσκολα, με 2 ομάδες που καίγονται για βαθμούς και μία ομάδα που έχουμε τον ίδιο στόχο, είναι κριτήριο για όλους και για την πορεία της ομάδος στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, αν θα έχει βλέψεις για Ευρώπη. Αν θα έχει βλέψεις για κάτι περισσότερο, για κάτι λιγότερο, θα πρέπει να πάρει πόντους αυτά τα μάτς και στην ουσία να μην χάσει. Να μην χάσει και να κάνει μία νίκη τουλάχιστον. Έτσι λέω εγώ. Αυτά. Θα πούμε και αύριο, για να σου αφήσω εγώ 5 λεπτά, εγώ 5 εσύ, ναι, να πεις ό,τι θέλεις. Μάλιστα. Okay. Για τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι καλό θα ήταν να μην το ανοίξει το θέμα τώρα, γιατί ίσα-ίσα 3 λεπτά έχει, ρε φίλε. Εσύ ξέρεις, κάπου να φας και 2-3 λεπτάκια. Τέλος πάντων, θα το κάνουμε και ανοίγουμε και τις γραμμές και συνεχίζουμε. Λοιπόν, σου είπα σήμερα επιδερμικά λίγο να το πάρουμε. Ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Από πάρα πάρα πολλές πλευρές. Καταρχήν ερχόταν ο ΠΑΟΚ από ΙΤΑ με απαράδεκτη εμφάνιση από την Παναχαϊκή. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι είχε πάρα πολύ αρνητική ψυχολογία. Πρώτο μάτς που έπαιξε χωρίς το βαρύ του πυροβολικό, χωρίς τον πρώτο του σκόρερ. Χωρίς ένα ποδοσφαιριστή που έδωσε πάρα πολλούς βαθμούς με τα γκολ του, τον Μπριγιόβιτς. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει μια αρνητικότητα, κάποιους φόβους. Παίζαμε σε μια έδρα στην Τρίπολη, στην οποία στα 7 τελευταίες επισκέψεις έχουμε 6 ήττες, για όσους δεν το έχετε καταλάβει. Στα 7 μάτς πρωταθλήματος. Στις 7 τελευταίες επισκέψεις του ΟΠΑΟΚ στην Τρίπολη έχει 6 ήττες. Και κύπελο εννοείς ή πρωτάθλημα. Αν μπείτε να δείτε, ναι, σε όλα. Δεν νομίζω να έχει κανένα μάτς για το κύπελο. Δεν νομίζω να έχει κανένα μάτς για το κύπελο. Δηλαδή 6 ήττες στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα πρέπει να έχει στις τελευταίες 7 επισκέψεις 6 ήττες. Ο ΠΑΟΚ. Αυτό στατιστικό. Μαζί με την Περσίνη. Σε ένα γήπεδο στο οποίο κάναμε την τελευταία ήττα μας στο πρωτάθλημα. Την Περσίνη βέβαια χρονιά. Σε ένα καθεστώς μεταγραφολογίας. Όχι θα φύγει ο Πέλκας, όχι θα φύγει ο Ουάρντα, όχι έφυγε ο Πρίγιοβιτς, όχι θα έρθει ο Μπέρκ, όχι θα έρθει ο ένας, θα έρθει ο άλλος. Όλα αυτά ξέρετε ότι διαταράζουν την ηρεμία στα αποδυτήρια, δημιουργούν προβλήματα στην αποδοτικότητα μιας ομάδος και στην ισορροπία, ιδίως όταν κάνει πρωταθλητισμό, ιδίως όταν έρχεται από 13 νίκες σε 14 μάτς και καλείται να κάνει τη 14η νίκη στο 15ο μάτς. Όλα τα πάντα ήταν δηλαδή αρνητικά. Υπήρξε και το μάτς του Ολυμπιακού, το οποίο ήταν νικηφόρο μέσα στη Λεβαδιά με 0-2. Αυτό άγχωσε ακόμα την ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί μία ώρα πριν ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει, είχε μειώσει τη διαφορά στους 5 πόντους. Όλα αυτά γιγαντώνουν και κάνουν ακόμα μεγαλύτερη την νίκη του ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε μία τεράστια βαθμολογική σημασία νίκη μέσα στην Τρίπολη, βούλωσε και έραψε πάρα πολλά στόματα, απέδειξε ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα ακόμα και το double και χωρίς το βαρύ πυροβολικό, γιατί διαθέτει ποιότητα και ποσότητα, να το πω διαφορετικά, ποσοτική ποιότητα ποδοσφαιριστών που όταν χρειάστηκε στη δύσκολη στιγμή ανέλαβε ο αρχηγός της ομάδας, ο Βιερίνια, με μια φοβερή εκτέλεση φάουλ που θα τη ζήλευε ακόμα και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, άνοιξε το σκορ και από εκεί ήταν θέμα χρόνου μέσα σε ένα πεντάλεπτο. Με ένα γκολ βγαλμένο από PlayStation. Η φάση είναι βγαλμένη από PlayStation, το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Άμα τη δείτε, δεν υπάρχει ούτε στη Βρετανία, βλέπεις τέτοιο γκολ. Όλος ο συνδυασμός, όλο το η αρχή της φάσης. Το πώς συνδυάστηκε ο Μπίσεσβαρ με τον Μαουρίσιο και έκανε το τελικό σου το Μαουρίσιο και σκόραρε, είναι βγαλμένο από PlayStation. Για όσους ξέρετε μπάλα. Σας αρέσει, σας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια. Όσοι δεν το είδατε, μπείτε και δείτε το δεύτερο γκολ. Μιλάω για το Μαουρίσιο. Εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Ήταν διαδικαστικό μετά να γίνει το 0-3. Και το 0-3 γίνεται γιατί φοβούνται πλέον οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης για το πόσα θα φάνε. Γιατί μπορούσε να μπει και ένα τέταρτο και ένα πέμπτο ακόμα γκολ με τη φάση του Λιμνίου στο τελευταίο λεπτό.
Μιλάω για το δεύτερο ημίχρονο που ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ αποτελεσματικός. Τέλειωσε το παιχνίδι στο 68 μετά το 0-2 και από εκεί και πέρα νομίζω ότι κατέβασε και στροφές και έζησε και τις μηχανές του. Θα μιλήσω όμως και για το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο ο ΠΑΟΚ ήταν μετριότατος, έως κακός θα το χαρακτήριζα. Και αν δεν ήταν στην καλή του μέρα ο Πασχαλάκης, αυτός ο τερματάς, ο οποίος θα αφήσει εποχή να το θυμηθείτε στην Ελλάδα, θα ανέβουν πάρα πολύ οι μετοχές του με τέτοιες εμφανίσεις που κάνει. Αν δεν ήταν ο Πασχαλάκης για άλλο ένα μάτς, Ζάχου, Αναστασία και φίλοι ακροατές, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχανε και κανένα 2-0, 2-1, 3-1 στο πρώτο ημίχρονο. Έμαθα, δεν είδα. Γιατί κάποια στιγμή που φόρτσαρε στο πρώτο 20 λεπτό είχε τον έλεγχο λίγο ο ΠΑΟΚ, έτσι, χωρίς να δημιουργήσει, χωρίς να κάνει κάτι τέλος πάντων εντυπωσιακό. Μετά ανέλαβε η Τρίπολη και σφυροκόπησε την κυριολεξία την εστία του Πασχαλάκη, ο οποίος και λόγω ικανότητας και λόγω τύχης σε κάποιες φάσεις, όλα θα τα λέμε, γιατί η Τρίπολη είχε και δοκάρι. Μετά από απόκρουση του ο Ιγκλέσιας, ναι, μετά από απόκρουση του Πασχαλάκη, κράτησε το 0 και έδωσε στον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να πάρει την νίκη στο δεύτερο ημίχρονο. Θα σταθώ σε κάποιες φάσεις, γιατί ο ΠΑΟΚ εχθές υπάρχει μια φάση από την κυρία Κουρουμπίλια στο 12ο λεπτό που αφήνει τον Γκαλτσά από καταφανέστατη θέση offside μπροστά της είναι. Δεν είναι να πω δύο μέτρα πίσω, δύο μέτρα πίσω, είναι μπροστά της, την ίδια ευθεία είναι. Αφήνει τον Γκαλτσά σε ολοκάθαρη θέση offside να βγει την ατέντα τον Πασχαλάκη και να κάνει το 1-0. Ευτυχώς ο Πασχαλάκης το αποσόβησε, δεν έγινε το 1-0 γιατί ήταν άλλο match. Επίσης υπάρχει ένα ολοκάθαρο γκολ του Μπίσεσβαρ. Ναι, αυτό το είδα, είναι καθαρό το γκολ. Είναι ολοκάθαρο γκολ του Μπίσεσβαρ, το οποίο ακυρώνεται με offside και δεν αφήνουν τον ΠΑΟΚ να κερδίσει 0-1 και να μπει στο ημίχρονο με το σκόρ υπέρ του. Υπάρχει και μία σκαριά αυτού του ποδοσφαιρικά αλήτη του Ιγκλέσιας, ο οποίος και στο πρώτο μάτς στην Τούμπα έχει δώσει σκαριά νομίζω στον Ουάρντα και δεν αποβάλλεται ούτε καν κάρτα, και στο δεύτερο μάτς αυτός ο ποδοσφαιρικός, επαναλαμβάνω, αλυταράς, έχει σχίσει το γόνατο του Σάχοφ και έχουν τοποθετηθεί 7 ράματα. 7 ράματα, έχω φωτογραφία, θα στη δείξω, Ζάχο. Και δεν παίρνει ούτε κάρτα. Άρα έχουμε 3 τρανταχτές φάσεις στις οποίες ο ΠΑΟΚ αδικείται κατάφορα. Μία της κυρίας Κουρουμπίλια, η οποία αφήνει τον Γκαλτσά να κάνει το 1-0. Ευτυχώς το είπαμε, το αποσοβεί ο Πασχαλάκης. Δεύτερον, η καρατιά σκαριά του Ιγκλέσιας που αφήνει 7 ράματα παράσημο στον Σαχόφ. Και τρίτο, το ένα ολοκάθαρο γκολ του Μπίσεσβαρ που το ακυρώνουν. Μόνο αυτό είδα. Εντάξει. Okay. Μεγάλος χαλίφης ο Ιβάν, παιδιά. Πολύ μεγάλος χαλίφης ο Ιβάν. Τέτοιος χαλίφης δεν ξαναυπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Ή μάλλον ο ξυλοδαρμός του Τζίλου πιάνει τόπο και αποδίδει καρπούς, κάνοντας διαιτητές να φοβούνται, να σφυρίζουν ό,τι βλέπουν και επόπτες να σηκώνουν ό,τι γουστάρουν. Κύριε Κωνσταντόπουλε, πώς το λένε αυτό, Κωνσταντόπουλο νομίζω το λένε. Απαράδεκτη άλλη μια φορά η διαιτησία. Εγώ δεν θα σταθώ όμως 100% σε αυτό, αλλά πρέπει να τις αναφέρουμε, παιδιά, αυτές οι φάσεις. Γιατί αυτές οι φάσεις είναι που καθορίζουν τις νίκες. Και αν ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε χθες, κατά μεγάλο ποσοστό θα ήταν αυτοί οι πραγματικοί υπέτειοι, οι οποίοι δεν θα έδιναν τους 3 πόντους στον ΠΑΟΚ. Και να σας πω και τι μπορούσε να γίνει. Γιατί καλά τα λέμε όταν έρθει μια νίκη. Αλλά μπορούσε τον γκολ που ακύρωσε τώρα στον Μπίσεσβαρ, έτσι, ή τον γκολ που θα έβαζε ο Καλτσάς. Θα μπορούσε κάλλιστα η Τρίπολη, γιατί έχει καλή ομάδα, έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, έχει πολύ καλό προπονητή, να βάλει ένα γκολ και να χάσει χθες ο ΠΑΟΚ. Να αρχίσουν λίγο και το καφέ της χαράς εκεί οι πόποτες από το Κολοκοτρονίτσι, να σε ρίχνουν ένα μπινελίκι βούλγαρε, μου αμεθανέ, Τούρκε, Σελτζούκε. Γιατί είχε καμιά 1000 κομμάτια, 800 κομμάτια, πώς έχει χθες ο ΠΑΟΚ εκεί. Να πέσει και κανένα ξύλο της αρκούδας, να φάσει κανένα μείον 3 από εκεί και να πάει διαφορά στους 2 πόντους. Με καταλάβατε τι σας λέω, πώς είναι το έργο? Ή δεν με καταλάβατε μερικοί? Το έργο λοιπόν από τους πρασινοκοκκινοκίτρινους επιστήμονες της Χαβούζας είναι προδιαγραμμένο για αυτούς. Και σου λένε, κάτσε μήπως γίνει καμιά στραβή να στείλουμε ρε εσύ τα παιδιά τα καλά εκεί πέρα να σφυρίζουνε. Με καταλάβατε, Ζάχο, γιατί δεν έχει τελειώσει για μένα η υπόθεση πρωτάθλημα? Γιατί μέσα σε ένα μάτς με μία ήττα πολλά μπορούν να γίνουνε, Ζάχο, Αναστασία και φίλοι ακροατές.
Σας το είπα μόλις τώρα το έργο. Θέλω να σταθώ και στην ποδοσφαιρική ανοησία, ηλιθιότητα που διακατέχει τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, το Λέο Μάτος, ο οποίος καταφέρνει στο 0-2 μέσα σε 5 λεπτά να φάει δύο ανόητες ηλίθιες κάρτες. Δύο ανόητες κάρτες, οι οποίες μετατρέπονται σε κόκκινη στο 78 και δίνει το δικαίωμα στον αντίπαλο να υπερτερεί σε σένα παίζοντας 11 με 10. Κάποιος λίγο να τραβήξει τα αυτή, κάποιος λίγο να τον συνετίσει, κάποιος λίγο να τον ηρεμήσει, γιατί αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα που μπορεί να κάνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Αυτό το ποδοσφαιρικό καραγκιοζλίκι που κάνει ο Μάτος κάθε φορά να είναι προκλητικός, να δέχεται κάρτες, δεν νοείται, ρε παιδί μου, σε επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Και άντε ρε, εσύ έφαγες τη μία την ηλίθια την κάρτα. Σε 5 λεπτά πέφτεις γλιστράς από το τερέν και πας και πιάσεις την μπάλα με το χέρι. Είσαι χαζός, αγοράκι μου. Έχεις θέμα. Σε πάμε σε κανένα ψυχολόγο, ξέρω, σε κανένα νευρολόγο, σε κανένα τρελό γιατρό, ξέρω. Δεν είσαι καλά. Κρεμάς την ομάδα, μωρέ, έτσι. Και αυτό μπορεί να το κάνει σε κάποιο σοβαρό παιχνίδι που δεν είναι και τελειωμένο. Γιατί άντε και στο 80 λες 78 είναι και 0-2, εντάξει, είναι ψιλοτελειωμένο το μάτς. Αν παίζεις με κανένα γάβρο εδώ να είσαι κανένα 1-1, κανένα 1-2 να σε κάνει και να το κάνεις, θα σε φάει τούμπα, θα σε φάει, ρε. Κάποιος λοιπόν να τραβήξει τα αυτή ή να το βάλει κάτω, να το συνετίσει, να το μιλήσει, ούτε πρόστιμο χρειάζεται. Ξέρεις τι χρειάζεται? Να κάτσει πάγκο τρεις αγωνιστικές, αλλά ποιος θα παίξει? Ποιος θα μου παίξει εκεί? Δεν έχεις άλλονα. Μην μου πείτε τον Κίτσιου, άστο. Δεν έχεις άλλονα. Τι όσο σου παίξει εκεί πέρα στη θέση. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποια άλλα πράγματα, αλλά περάσαμε Βασίλη 11 και 5, 11 και 10 πάμε. Θα κάνουμε το break των 11. Θα επανέλθουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα, θα δούμε πώς θα πάνε και οι γραμμές βέβαια. Να τα πούμε και αύριο και μεθαύριο εμείς, Ζάκο. Θα δώσουμε το λόγο στον κόσμο. Θα τρέξει και το ρεπορτάζ. Με το που θα ανοίξουμε με το που θα επανέλθουμε από το break, θα δώσουμε το λόγο στον κόσμο. 23-10-287-888. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Θα τρέξει και αύριο, λέω, το ρεπορτάζ, γιατί αυτό τώρα με τον Γκάμα είναι σημαντικό. Και για τους ντροπαλούλιδες και όσους κρυφακούτε, και είστε πάρα πολλοί και πολλές. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526, ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε και να το καυτηριάσουμε. Λοιπόν, FM και ένα σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Βασίλη, πάμε στο break, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ανοίγουμε τις γραμμές 2310-287 και 3 οκτάρια, 6945-287 και 3 οκτάρια. Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Μέχρι τις 12 θα σας κρατήσουμε παρέα. Έχω το μήνυμα του φίλου του Ανδρέα Τάσο. Ποιο αδερφό, έχω μια Τους πέθανε. Ναι, δεν είναι ο μόνος Ανδρέας. Α, έχει και άλλο Ανδρέα. Ο Ανδρέας, ναι. Όχι ο Παπανδρέου, ο άλλος. Λέει, έχω μια πορεία για τον Τάσο. Λέει, είπε ποτέ ο Τάσος ποδοσφαιρικό αλυταρά το Γεωργιάδη για τις καρδιάς του Καράμπελα? Ρωτάει, εγώ τότε φυσικά έκαμε τις εκπομπές, αλλά δεν σ' άκουγα. Όταν θα πεις ποδοσφαιρικά αλυταρά τον Γκόκε που πέταξε το λάβαρο του πάω κάτω, να το συζητήσουμε. Φίλε Ανδρέα, μου κάνεις εμένα χρηστομάθεια για αυτά. Για το τέτοιο σε λέει, για κλωτσίδι. Δεν υπάρχει κλωτσίδι, γενικά η ηθική είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Άμα θέλει να μιλήσουμε για ηθική. Εντάξει. Ναι. Όταν θα πεις εσύ ποδοσφαιρικά αλυταρά τον Κόκε που πέταξε το λάβαρο του πάω κάτω, ή το Μυραλάς που ήρθε μέσα στην Κουντούμπα και μας έδειχνε τα κακαλά του σε 10χρονα παιδάκια, κοριτσάκια 8χρονα κτλ. Εντάξει. Τότε θα το συζητήσουμε. Όχι ότι αυτό που έκανε ο Γεωργιάδης. Ναι. Ήταν το σωστό. Νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα. Μιλήσει για τον Κόκκι, πόντο το πέταξε και ένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι ποιο. Έχει κάνει το ίδιο, ολόιδιο. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Ποιο? Ολόιδιο. Ένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι τώρα. Άμα με βοηθήσει ο Ανδρέας κάποιο. Πότε, φίλε. Σε πάω κάρι κιόλα. Πότε, εγώ δεν το θυμάμαι. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Λέγεται ένα το λόγο. Όχι, και ήταν μάλιστα ο Κόκκι το έκανε μετά κιόλα. Πρώτα ήταν αυτό, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν τα θυμάμαι κιόλα. Δεν το ξέρω αυτό που λε, ειλικρινά. Όχι, υπάρχει τέτοιο. Πρώτη φορά το ακούω. Αλλά εγώ βλέπω την πρόθεση. Μία στον Πασχαλάκη. Ποιος τον κουμπάρει? Ο Μπαράλης τον είχε κουμπαρέσει τον Πασχαλάκη. Ναι, ήταν κόκκινο, τον, έσπασε, τον έσπασε τα πλευρά, τον έκανε σκαριές. Μία ο Σάχο 7 ράματα. 7 ράματα στο γόνατο. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ έχει τραυματία τον Κάνιας. Έχει τραυματία που δεν θα παίξει μέχρι το τρίτο αγωνιστική και ο Βέρμπλουμ. Και για να δείτε ότι υπάρχει στοχοποίηση επάνω σε αυτό, γιατί πολλοί δεν την ψηλιάζεστε άμα δεν σας ανοίξουμε λίγο τα μάτια εμείς. Να δείτε λίγο πέρα από το δέντρο, το δάσος μέσα, καταλάβατε? Το μαχαίρι πάνω. Υπάρχει λοιπόν στοχοποίηση στον Μπεχταρά, στον Πασχαλάκη, ο οποίος είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας μακράν του πρωταθλήματος, να του πάει στα πλευρά, να του κόψει το ποδόσφαιρο. Ο Μπαράλες, δεν σας είδα εκεί, φίλε Ανδρέα, να ευαισθητοποιηθείτε, να μιλήσετε.
Δεν βγήκε να πει τίποτα, φίλε Αντρέα, εκεί. Και φυσικά υπάρχει η σκαριά ξανά αυτού του ποδοσφαιρικού αλήτη του Ιγκλέσια που πάει να κόψει το ποδόσφαιρο, να πούμε, στο Σαχόφ. Όπως πήγε να κόψει το ποδόσφαιρο και στο Ρουάρντα. Στο πρώτο ματ. Αλλά το πρώτο ματ θυμάστε μόνο το πέναλ του Πρίγιοβιτ. Τις καριές αυτές δεν τις βλέπετε, τις δύο κόκκινες που είχε. Η αλήθεια είναι ότι ο. Πώς τον είπαμε, τον αυτόν. Τον Ιγκλέσιας. Χούλιο Ιγκλέσιας. Ναι. Λοιπόν, είναι έτσι σκληροτράχυλος το λιγότερο που μπορώ να πω. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Υπάρχουν ήδη αρκετές γραμμές αναμονή. Πάμε, καλησπέρα. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, να, κύριε Ζάχο και κύριε Τρέγια, στην πιο ερωτική πόλη από την πανέμορφη μαγευτική Καστέλα. Καλησπέρα στη φιλοξενούμενη κοπέλα. Είναι... Τα σούλη μου... τα σούλη μου με έχει συγκινήσει σήμερα με τον πύρινο λόγο. Καλησπέρα, οδηγέ του Μπαρμπασάβα, καλησπέρα. Είμαι συγκινημένος, αλλά δεν ήξερε η φιλοξενούμενος να σου απαντήσει ότι ο κύριος Σάβας έχει περισσότερα πρωταθλήματα από ό,τι όλες οι ομάδες σας. Ναι, αυτό γνωστό. Επίσης έχω μάθει ότι ο κύριος Σάβας ψωνίζεται από Παγιανάκι, τα δερμάτινα, τα πέτσινα αυτά, τα πέτσινα με το ταλιράκι που είναι. Να δείτε. Έχει μείνει από την ταινία της Γογό Σαπουτζάκη με τον Κώστα Πουτζάκη, πέτσινη γυναίκα. Μήπως έχει μείνει από βενζίνη, γιατί άρχισε και έκανε κάτι χαζοδηλώσεις και έλεγε ο Ολυμπιακός λέει παίζει σαν την Μπαρτσελώνα. Δεν υπάρχει αντίπαλος, λέει, για το... Προπονητής που πέρασε από τον πάγκο του Δαφνοστεφανωμένου προπονεί αυτή τη στιγμή την μεγάλη Μπαρτσελώνα. Δεν υπάρχει, λέει, ομάδα, λέει, που να αντιμετωπίζει. Και γιατί είναι τότε στο μείον 8. Σε ποιο? Στο μείον 8 θα μας απαντήσετε. Όλα τα αυτοκίνητα 6 ταχύτητες έχουν, αγαπητέ μου. Και τι πάει να πει αυτό? Εκτός και αν έχεις αυτόματο τι που πάει να πει αυτό? Τι πάει να πει αυτό? Για να σου πω και εγώ κάτι. Και το Lada Max είναι και το Mercedes Max είναι. Τέσσερις ρόδες είναι. Τι πάει να πει? Υπάρχει διαφορά. Δεν μου λες τα σούλη μου να σου την κάνω εγώ αλλιώς την ερώτηση. Είναι δυνατό δηλαδή το Lada να περνάει το Mercedes? Είναι σουβλάκια. Δεν μου λες σουβλάκια λιβαδιάς έχει χάρη να φας ή ένα φιλέτο μινιόν με σος μαδέρα? Κοίταξε, είτε κλέψεις. Και να πίνεις και μερίλι το. Ωραία, το καμπά. Να σου κάνω και εγώ την γυριστή. Είτε κλέψεις μία δραχμή, είτε ένα εκατομμύριο κλεψιά, δεν είναι? Ναι, αλλά καμία τράπεζα για την μεγάλη ομάδα του λιμανιού δεν άνοιξε Κυριακή πρωί. Η τράπεζα αυτή, λοιπόν, να σας πληροφορήσω ότι άνοιξε. Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε ποτέ τον ποτόν Ευρώπη και εκείνα τα 2 εκατομμύρια ευρώ τα πλήρωσε με τόκο. Καταλάβατε, κύριε οδηγέ του Μπαρμπασάβα. Εμάς δεν μας κάνανε δωρεάν γήπεδο να μας τα πληρώσει το κράτος για τα επόμενα 100 χρόνια. Ούτε διώξαμε εμείς καμιά ομάδα, την κάναμε έξωση, τον καημένο, τον Εθνικό Πειραιός. Αυτή την αλητεία που δεν τη λέτε. Το γήπεδο του Εθνικού Πειραιός. Αυτή την αλητεία που κάνατε και το διώξατε τον Εθνικάκο. Τον Εθνικάκο μέσα από τον Πειραιά το διώξατε και του πήρατε το γήπεδο του Αβατζηλίκη. Ολοκληρώστε. Φυσικά, φυσικά, βεβαίως. Δεν μου λέτε. Δεν μου λέτε, με υπουργική απόφαση το 1967 διαλύθηκε η ομάδα της Τούμπας, η Μορφωτική Ένωση Νεολαίας Τούμπας. Τι είναι αυτά που για λέτε? Να έχετε έδρα εσείς. Καλά πάρα, καλά. Μιλάτε εσείς για κλεμμένο γήπεδο. Καλά σοβαρά, μιλάτε. Το δικό μας το γήπεδο ξέρεις που ήταν, φίλε? Πού ήτανε? Δεν είχατε γήπεδο? Το δικό... Εμείς δεν είχαμε στην Τριβάνη, δεν είχαμε γήπεδο, ρε. Τι είχατε? Είσαι ανιστόρητος. Η ΜΕΝΤ γιατί εξαφανίστηκε από την Τούμπα, κύριε? Είσαι ντεφορμέ. Είσαι ντεφορμέ. Όχι, αγαπητέ μου. Άκουσε. Αδιάβαστο σε πιάνω. Είσαι ντεφορμέ. Γιατί σε πιάνω αδιάβαστο. Τώρα το γήπεδο του ΠΑΟΚ πριν γίνει η Τούμπα, πού ήτανε? Πού ήτανε? Πού ήτανε, πες μου, πού ήτανε? Εσύ μου λες εμένα αδιάβαστο, πού ήταν το γήπεδο του ΠΑΟΚ? Φιλοξενούμενος δεν είναι. Άσε τώρα την τρέλα σου. Όχι, φιλοξενούμενος δεν είναι. Από την ερωτική Καστέλα. Από την ερωτική Καστέλα. Όχι, ερωτική είναι μόνο η Θεσσαλονίκη. Άκου να σου πω. Να ξαναμάθεις ιστορία και ξαναπάρε να μιλήσουμε. Όχι, εγώ να μάθω ιστορία. Ναι, να μάθεις, είσαι ανιστόρητος. Εσύ δεν ξέρεις αν η Λαμία λέγεται Αγρότης Λεωνοκλαδίου, ρε τα σούλου. Ρε φίλε, εσένα σε ρωτήσανε ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας, μας είπες η Γιουβέντους. Εμένα θα μου πεις τώρα, ρε. Ποια? Δεν μου λες, ρε φίλε, ναι. Σιρτάκι και Ζεμπέκικο, ποιος ποδοσφαιριστής χόρεψε σε τερματοφύλακα? Ο Κίτσος. Ποιος? Ο Κίτσος, ο Τζαβέλας. Εγώ για ένα λουκάνικο βέρι ξέρω. Μάλιστα. Για έναν βέρι ξέρω, δεν ξέρω πώς. Δεφορμέσαι σήμερα, δεφορμέσαι σήμερα. Δεν μου λες, ρε τα σούλη μου, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Στον επόμενο. 7 λεπτά. Έλα, μην μιλάμε πολύ, να προλαβαίνουμε τους πάντες. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Να τόσο φίλος. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ? Πότε θα βγούμε με εμάς δύο τελικά? Πότε θες? Εγώ, εσύ και ένα φίλος. Να πάρουμε την Αναστασία σήμερα που είναι εδώ. Πες μια καλησπέρα του παλικάρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έπατε, ταράχτηκες καλέ? Καλησπέρα.
πούμε τετράδα, να πούμε φτιάχνω και ξενοδοχεία. Ποιος, εγώ, εσύ, ο Ζάχος και η Αναστασία. Ναι, και οι όλοι μαζί. Εσύ ποιος τα κοιτάς, εμένα και τον Ζάχο ή την Αναστασία? Εσένα και τον Ζάχο. Αχ, άτιμο παιδί εσύ. Αχ, ατιμούλικο, πώς θα ξέρεις και δεν τα λες. Και ο Ζάχος είναι ο Ζάχος. Άρχισε να κερδίζεις κιόλα και άρχισε. Τον Ζάχο γουστάρεις. Ο κρυφός σου πόδος είναι ο Ζάχος. Πότε θα πάμε βόλτα? Πότε θες, πες μου. Μόλις πάρω πάκο το πρωτάθλημα να είμαστε και χαρούμενοι. Να είναι αγανακτισμένος ο Ζάχος, να βγάλει μια αγανάκτηση. Θα φέρω μαζί μου και κάτι αγκουράκια που τρώω πειράζει. Ω, θα έχουμε λουκάνικα εδώ από το Κρεοπόλι, κάτσε καλά. Λουκατόνικ, ναι, κάτσε καλά. Ό,τι θες, χωριάτικα, μοσχαρίσια, γουρουνίσια, ό,τι γουστάρεις. Σήμερα πώς σε λένε, Άγγελο, Βαγγέλη, Παντελή, πώς? Θανάση. Αχ, πάλι μου τα άλλαξες. Να βλέπεις. Άλλα μου κάνεις το πρωί, άλλο το βράδυ, ρε φίλε Θανάση. Και πώς να σε ξεχάσω. Να βγούμε. Εσύ θες να βγούμε, μάλλον να μπούμε θέλεις, αλλά δεν τρέπεσαι να το πεις. Φέρετε μετά. Θέλετε μετά να έχουμε πει να πάμε μια βόλτα όλοι μαζί? Δεν θέλουμε, ρε φίλε, γιατί έμαθα ότι έχεις τρίχα στην γάμπα, πολύ πράγμα. Α, θα την ξυρίσω. Σοβαρά? Εντάξει, άμα βάζεις και καμιά μαύρη καλτσοδέτα, θα σε γνωρίσω ένα καλό μου φίλο να πω. Τρεις και εγώ. Εντάξει, λοιπόν. Έχω και ένα φορτηγάκι κλειστό, θα μπούμε όλοι μέσα. Έχεις και λαμπατέρ μέσα? Πάει το ξενοδοχείο, φορτηγάκι έχει. Εντάξει, είναι μεγάλε, ό,τι γουστάρεις. Έλα, να σε καλά, στον επόμενο, έλα. Γεια σου, Θανάση. Θανάση από το διακοπτό, να σε καλά. Στον επόμενο, 23-10-287 και 3-8. Έλα φίλε, γεια σου. Εγώ είμαι. Καλησπέρα. Ναι φίλε, εσύ, το όνομά σου. Καλησπέρα. Το όνομά σου. Εγώ είμαι. Εσύ. Φίλε, ναι. Έλα, ο Γιώργος ο Μελισσοκόμος είμαι. Τι κάνουμε. Γεια σου, ρε Γιώργη. Τι λέει? Καλά, γόρι μου, εσύ. Ωραία, καταρχήν πήρα να σε διορθώσω, Τάσο, γιατί σε πιάνω λίγο, δεν ξέρω τι είναι, λόγω του κρύου, λόγω του χιονιού. Έχεις κάνει πολλά λάθη σήμερα. Οχ. Για πες. Facebook. Πρώτον, δεν είναι 8 η βαθμή, είναι 10. 10 είναι η βαθμή. 8 δεν είναι 8. Μας έχουν πέσει και 2. 8 είναι η βαθμή. Ναι. 10 είναι. Σε λέει και το μείον 2. Η βαθμή είναι 8, πάει το ένα λάθος, ξέχαστο, δεν υπάρχει λάθος. Δες τη βαθμολογία. Γιατί άμα εσύ έχεις μείον 10 και καλύψει τους 9, ο Ολυμπιακός έκανε το πρωτάθλημα. Διαφωνείς ή συμφωνείς? Εγώ λέω ότι έλεγε και ο προπονητής μας πέρσι. Εγώ λέω την ουσία. Άμα σε καλύψει ο Ολυμπιακός 9 βαθμούς, το χάνεις το πρωτάθλημα. Το χάνω, βέβαια. Άρα δεν είναι 10, είναι 8. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Και δεύτερο και κυριότερο, δεν είναι Αστέρας Τρίπολης, είναι Αστέρας Πειραιός. Λοιπόν, με τα τάκλιν στο λαιμό και τις κλωτσιές όσο εκεί δεν πάει, δεν είναι Αστέρας Τρίπολης αυτό το πράγμα. Ναι. Του γνωστού παλιού διαιτητή η ομάδα. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, πολύ μεγάλη νίκη, πολύ μεγάλο διπλό, κυρίως ψυχολογικό για μένα, όχι τόσο βαθμολογικό, γιατί προερχόμασταν από μια πολύ κακή εμφάνιση με την Παναχαϊκή. Και ήταν και κόντρα σε μια έδρα που έχουμε από ό,τι ξέρω λιγότερες νίκες από ό,τι και στο Καρεσκάκι και στη Λεωφόρο. Γιώργο, να σε πληροφορήσω ότι στις τελευταίες 7 επισκέψεις έχουμε 6 ήττες. Έχουμε θέμα. Μόνο με τον Κουλούρι νομίζω είχαμε κερδίσει τελευταία. Ποιο βάλει τα 2 γκολ, είχε πει ο Ήβιτς, δεν με ρωτήσετε για τον Κουλούρι. Ναι. Ποιο βάλει εκείνα τα 2 γκολ. Συνεχίζουμε. Περιμένω εγώ προσωπικά και πιστεύω όλοι στον παδί μου με αγωνία την ανακοίνωση του αντικαταστάτη του Πρίγιοβιτς, του καινούριου σεντερφόρ. Να δούμε τι θα κάνουμε. Ποιος πιστεύεις θα είναι, Γιώργο? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω καθόλου. Δεν έχω ασχοληθεί, επειδή τώρα και με τη δουλειά και με αυτό δεν ασχολήθηκα. Εγώ πιστεύω ότι η δίκη θα δείξει τα ανακλαστικά, γιατί και τον Πρίγιοβιτς χειμώνα τον είχαμε πάρει και μας βγήκε λίρα 100. Mm. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα κάνουν λάθος. Πάλι θα πάρουμε σωστό παίκτη. Μακάρι. Τώρα, από εκεί και πέρα, εντάξει, συνεχίζουμε, προχωράμε, το διασκεδάζουμε όπως το διασκέδασα και στην χθεσινή βραδινή εκπομπή που έβραζε ο Αεκτσής σαν καζάνι, να πούμε, που είναι τόσο πίσω. Μας έλεγε ότι δεν έχετε, λέει, λεφτά, γι' αυτό δεν παίρνετε επιθετικό κτλ. Αυτό το καρτούν το φυσάκι δεν κρυώνει, Βιλαράκι. Δεν ξέρει τι να πει. Έχει χάσει τα λόγια του και νομίζω ότι με το να φωνάζει κερδίζει και τις εντυπώσεις. Κερδίζει ο καλύτερος, ο πιο ψυχρεμότερος, ο πιο αποτελεσματικός. Εγώ αυτό ξέρω. Μία ερώτηση θέλω να κάνω στο Ζάχο, δεν ξέρω γιατί δεν άκουγα κάποιες εκπομπές, μπορεί να το έχει ήδη απαντήσει. Για πες. Ζάχος, είχα μια ερώτηση. Βέβαια. Γιατί εσείς ψηφίσατε ότι και ο Ολυμπιακός, δηλαδή να γίνει το μάτς, να γίνει αυτή η αγώνα, το άλλο το απάντησα, το απάντησα να σου το ξαναπαντήσω. Πρώτον, γιατί μας σύμφερε και δεύτερον, γιατί ήταν η νομιμότητα. Μάλιστα, κατάλαβα. Καλώς. Μας σύμφερε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Το συμφέρον της ομάδας μας, κοιτάξτε. Να πω, επειδή είδα, άκουσα, έχετε και μια κοπέλα εκεί πέρα, να μην με αγενείς, θα της πω και αυτήν καλησπέρα. Καλό βράδυ.
Ασπρόμαυρα. Δεν αφήσω να μιλήσει και κανένα από εσά. Αριανούμε ασπρόμαυρα. Δεν τι είμαι, τι έπαθε. Ασπρόμαυρα φόρεσε. Την πάνε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι την πάνε. Την πάνε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι την πάνε. Και το γυαλάκι και το μαλάκι. Είναι σαν καθηγήτρια αγγλικών σήμερα. Το μαλί, το ξανθό, το περιποιημένο. Τη φήμηση είναι διαφήμιση, Αναστασία. Special μακιγιάζ. Να τα μαθαίνει αυτά τα κόλπα. Είσαι τόσα χρόνια στα ΜΜΕ τη πόλη, Αναστασία. Μην πω πια είσαι. Κατάλαβε. Πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε, τι γίνεται ρε, στην εκπομπή. Έχει, ρε, την έχει κάνει την εκπομπή, ρε Θόδωρε, αυτός εδώ πέρα. Άμα ήταν ο Μπουγάτσα, λέγε ότι έχει κάνει λαμπύρι την εκπομπή. Σου πω τώρα κάτι, Θόδωρε. Εγώ είμαι από το 2011 εδώ στο Λίμπερο. Μία φορά έρθει μια κοπέλα στις εκπομπές μας. Φέτος από το Σεπτέμβριο που ξεκινήσαμε είναι η πέμπτη που φέρνει εδώ. Έκτη. Πέμπτη, τι να κάνω, ρε φίλε. Η έκτη, α βάλουμε όροφο και κοπέλα στον έκτο είμαστε. Τι να κάνω, ρε φίλε. Υπάρχει να πούμε. Θαυμάστρες αρκετές. Εγώ φταίω, ρε Θόδωρε. Επειδή είμαι ειλικρινής. Επειδή είμαι ειλικρινής, έχει ομορφύνει πραγματικά το στούντιο φέτος με τις επιλογές που έχει κάνει ο Ζάγος. Είναι σωστό. Γιατί άμα είχαμε web κάμερα τώρα, θα είχαμε πολύ μεγάλη τηλεθέαση παράκουραση. Εσύ Facebook, τίποτα δεν είσαι εσύ. Εγώ έχω Facebook. Δεν είδες φωτογραφίες της. Α, δεν μπόσαρες στο Λίμπερο. Δεν μπόσαρες στο Λίμπερο. Καλά, εντάξει, θα ποστάρουμε μετά. Τα δικά μου τα πώς αρέσαν, τάσο, δεν μου πες. Ποια τα? Εκεί με. Τα δικά μου τα πώς στην ομάδα μας άρεσαν, εντάξει. Ναι, special, τέλεια. Τα ενέκρινα, τα συνυπόγραψα. Έβαλε τα είπαν όλοι, έτσι. Τα είπα όλα εκεί με και στα δύο. Τέλειος. Τέλειος όπως πάντα. Πάμε, Θόδωρε, στο αγωνιστικό, εσύ είμαι σίγουρος. Πάμε στο αγωνιστικό. Πάμε. Καταρχήν με κάλυψε ο Τάσος σε όλους τους λόγους για το τι, για το ποιοι ήταν οι λόγοι που ήταν δύσκολο το μάτς. Mm-hmm. Ήταν πολύ δύσκολο για εμάς το μάτς. Δεν μπήκαμε καλά, χλιαρά μπήκαμε, παρότι προηγηθήκαμε, γιατί μέχρι το 20 και οι άλλοι χλιαρά ήταν. Δηλαδή ένα μάτς αναγνωριστικό. Ευτυχήσαμε να βάλουμε γκολ, εντάξει, δεν μας το ακυρώσαν. Δύσκολη ήταν η φάση. Εγώ θα σου πω, ήταν δύσκολη και στο offside, άσχετα που είναι και τα δύο κατά μας. Έχουμε συνηθίσει να μας αδικούν. Νομίζω ότι είμαστε η μόνη ομάδα που θα πάρει. Δύσκολη, γιατί είναι η φάση, Θόδωρη. Δύσκολη. Το πίσω βαρύνει, δύσκολα. Ανάποδα το κατάλαβες. Ανάποδα το κατάλαβες αυτό που λέει. Όχι, δηλαδή. Κοίταξε. Δόλο ότι έχουν. Απλά τώρα του βοηθάει κιόλα το ότι ήταν πολύ γρήγορη φάση. Κατάλαβες. Και είχε άλλου δύο-τρει μπροστά. Δεν το δικαιολογώ, αλλά τέλο πάντων έγινε. Μάλιστα. Αλλά όλοι αυτοί που το περάσανε μπάι. Κάποια ανάλογη φάση έγινε και σε εμάς με τον Ερίκη που έβαλε γκολ ο Ερίκη που ήταν οριακό και πήραμε το κύπελο που χρειάστηκε 27 βίντεο και 17 ειδικοί για να το πούνε και έπεσαν να μας φάνε έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Με αυτόν τον άνθρωπο δεν συνέβη. Πώς γίνεται να πέφτει. Ξαναπάρει ο φίλος ο Θόδωρος. Θα περιμένουμε να ξαναπάρει. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα. Γιατί. Α, έχει γραμμή. Έχει γραμμή. Ξαναπάρει, Θόδωρε. Ξαναπάρει, ρε φίλε. Έπεσε η γραμμή. Είναι άδικο. Καλησπέρα στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν. Και τελικά επικράτησε η νομιμότητα στην απόφαση του Ολυμπιακού. Κάτσε να παίξει ο ΠΑΟΚ το δύσκολο στην Τρίπολη και του βγήκε μπούμεραγκ 0-3. Άνα, μπράβο. Στην ουσία καλό μας έκανε. Στην ουσία καλό μας έκανε, γιατί έφυγε ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι κατά του ΠΑΟΚ. Να το ξέρεις. Πάρα πολύ δύσκολο. Και το άλλο που είπες ότι δεν τελείωσε το πρωτάθλημα, τέλειωσε. Καλό ταξίδι είναι το πρωτάθλημα. Δεν τέλειωσε ακόμα. Δεν τέλειωσε ακόμα, αδερφέ. Έχει 15. Παιδιά. Ο Χρήστος. Χρήστο μου, στο μισό είμαστε, αγορίνα μου. Έχει άλλες 15 αγωνιστικές. Ας έχει. Ο Ολυμπιακός δηλαδή θα έχει απώλειες. Μόνο στον ΠΑΟΚ. Άλλο λέω. Λέω ότι στις 15 αγωνιστικές για όλες τις ομάδες. Εσύ το λες να επικυρωθεί και ονομότυπα. Να φτάσουμε στο τέλος. Με αυτή την έννοια. Διακυβεύονται 45 πόντι. Ωραία. Ναι, το πρωτάθλημα, συγγνώμη που σας το χαλάω, εντάξει, από μία. Αν ήμουν και εγώ ΠΑΟΞής, το ίδιο θα έλεγα. Να δεν θέλω τον Τάσο να τον. Πάντως πολύ έσκυψε ο Μαύρος. Πολύ έσκυψε, ρε φίλε. Ακούεις, Χρήστο. Και εγώ, αν ήμουν ΠΑΟΞής, το ίδιο θα έλεγα αυτό που λέει ο Τάσος. Από την άλλη, το πρωτάθλημα έχει τελειώσει εδώ και δύο μήνες. Έχει τελειώσει τώρα. Εντάξει. Καταλαβαίνω σε ένα σημείο. Σα έχω έδωσε ένα απλό παράδειγμα πριν το πει. Μα σου λέω, άμα είμαι ΠΑΟΞής, το ίδιο θα έλεγα με σένα. Ρε. Το ίδιο θα έλεγα. Έδωσε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Θα έλεγα. Δηλαδή, δεν σου δίνει τον γκολ. Ναι. Δεν σου δίνει τον γκολ, ολοκάθαρο έτσι. Ναι. Δεν σφυρίζει offside στον Καλτσά, σου κάνει το 1-0. Ναι. Δεν σφυρίζει κόκκινη στον Ιγκλέσιας, σου κάνει το 1-0 και σου λέω λίγη 1-0. Βρίζουν οι άλλοι Θεσσαλονίκη, Βούλγαροι, Μωαμεθανέ, Τούρκε. Γίνονται και επεισόδια.
Τρως και μείον τρεις. Είναι στους δύο βαθμούς. Είναι στους δύο βαθμούς. Λέω τι άλλο. Γιατί δεν έγινε πέρσι. Δεν έγινε πέρσι. Πέρσι έδωσε πάτημα. Δεν έγινε πέρσι. Γιατί πάτημα δεν θα έδινε άμα γινόταν επεισόδια. Θα πήγαινε Χρήστος στους δύο βαθμούς. Συγγνώμη. Μπορεί να πιάσω και τον Τζόκερ εγώ τώρα. Θα πήγαινε στους δύο. Τώρα υποθετικά μιλάς. Υποθετικά γιατί πέρσι δεν ήταν αληθινά αυτά που γίνανε. Ένα μάτς που δεν ξεκίνησε και το έχασε στα χαρτιά. Και ένα μάτς που ξεκίνησες, κέρδισες 1-0, έλεξε και το έχασε πάει στα χαρτιά. Ωραία, και σου ξεφώνιζε όλη η Ελλάδα πώς το πήραν και τι. Τι σημασία έχει, ρε φίλε, το έχασα. Εντάξει, ναι. Πάλι του παίρνει να κάνουν τα ίδια. Όχι, αδερφέ, δεν. Τους παίρνει. Αυτοί, αγόρι μου γλυκό. Αυτοί μπορεί να περνά 22 βαθμούς και να βγάλουν ποινή με μείον 23. Άσε τώρα, ρε μου. Αν δεν τελειώσει το πρωτάθλημα, εγώ δεν φυσικάζομαι. Άσε με να είμαι γόχαζος. Λοιπόν, Χρήστο. Θέλω να πω για τον Άρη. Για τον Άρη να πω. Βέβαια, γιατί να μπει. Σε ακούμε. Μπορεί, δεν το είδα όλο το μάτς. Ναι. Εσύ μπορεί να λες ότι ήταν κακός ο Άρης, αλλά ναι. Στις ευκαιρίες είδα δύο φάσεις έκανε η Λαμία, τέσσερις έκανε ο Άρης. Όχι, εντάξει. Τέσσερις, ποιες είναι, ρε φίλε, που έκανε ο Άρης. Τέσσερις δεν έκανε. Έκανε. Ρε, μήπως έβλεπε τον Γιάννη να. ΑΕΚ, τι ίδια χρώματα φορούσαν. Όσες έκανε ο Άρης, έκανε και η. Μήπως έβλεπε τον Γιάννη να. ΑΕΚ, τι ίδια χρώματα φορούσαν. Όχι, όχι. Που είδα, το δίκαιο αποτέλεσμα είναι το Χ. Εντάξει, και δεν το λέω μόνο εγώ. Απλώς μπορούσε να φάει η Λαμία άλλο γκολ και έφαγε αυτό εδώ στο τέλος. Εντάξει. Αυτό έχει δίκιο σε αυτό. Έχασε η Λαμία μια καλή ευκαιρία με τον Παράλες. Ο Άρης έχασε μια μισή ευκαιρία σε όλο το μάτς. Το δίκαιο αποτέλεσμα ήταν το Χ. Εντάξει. Να μην λέμε ότι θέλουμε. Και η ομάδα μας πάει τρένο στην Αγγλία. United. Ναι, πάει καλά. Πάει πολύ καλά. Περιμένουμε τώρα και τη Λίβερπουλ να την κερδίσουμε. Να πάει στον πόντο η διαφορά τη με τη City. Αυτό περιμένουμε. Εντάξει. Πιστεύω, αν το θυμάμαι καλά, είναι το Φεβρουάριο το μάτς αυτό. Γιατί ψάχναμε ψηλό. Μα και η Λίβερπουλ κέρδισε με μούφα πέναλτι προχθές. Α, δεν το είδα. Μου είπαν ότι ήταν πέναλτι, να σου πω την αλήθεια. Ένα φιλό Λίβερπουλ. Ήταν. Ήταν, δεν ήταν. Για να ήταν, το λέει ήταν. Και ο Ασλαμάς ότι ήταν, ήταν. Διότι ο Ασλαμάς είναι αντιλίβερπουλ, σαν και εμένα. Οπότε ήταν. Η Λίβερπουλ είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Αγγλία. Κακά τα ψέματα. Αλλά το κόμπλεξ για να πάρει το πρωτάθλημα μπορεί να την οδηγήσει στο να το χάσει. Τι να σου πω. Όχι το κόμπλεξ, η δίψα που έχει μπορεί να την οδηγήσει στο να το χάσει. Είδομε. Αυτό θα γίνει. Οκ, okay, Χρήστο, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια σου, γεια σου. Στον επόμενο, στον επόμενο. Καλησπέρα. Τι έγινε, Μάγκε. Γεια σου, Γιώργη. Καλά είσαστε. Καλά, φίλε, καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Λοιπόν, να δώσω και εκεί χαιρετίσματα στην παρέα. Η Αναστασία, σε ακούει τώρα λίγο με το κινητό, με του θαυμαστέ είναι. Καλησπέρα. Στου γκάδι μα παίρνει ο φίλο. Από την κυτρινόμαυρη. Για πε την Αγιώργο, είναι κυτρινόμαυρη. Είναι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, αφού το λέει Αναστασία. Κυτρινόμαυρη είναι η ιδέα που έχετε, αλλά δεν πειράζει. Μ' αρέσει να είστε έτσι λίγο ανεκολουθμένοι. Αυτή που λέει ότι η Στουτγκάρδη είναι κυτρινόμαυρη φοράει ασπρόμαυρα. Ναι, όχι, φάτε, καλά σε κάνει. Και την πάνε κιόλα. Καλά σε κάνει. Τι δεν θες να πεις. Λίγο χιούμορ δεν βλάπτει. Εντάξει, επειδή είναι και άσχημη, έβαλε λίγο το ασπρόμαυρο και έφτιαξε λίγο σήμερα. Έλα, πάμε, πάμε. Πάμε λίγο στα μάτς. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Τάσο ότι δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω πιο πολύ ο κακός εαυτός της ομάδας μας. Γιατί άμα δείτε και λίγο τις φάσεις το πρώτο το ημίχρονο, θα δείτε και έχουν κάνει λάθη αμυντικοί μας. Ειδικά εκεί στην κόντρα που βγαίνει ο άλλος, δεν ξέρω τώρα αν είναι offside ή όχι, γιατί δεν το έδειξε τηλεόραση. Είναι offside ο Καλτσάς στο 12. Είναι offside ο Καλτσάς στο 12, στο λέω. Ναι, ανεβήκαν όλοι οι παίκτες, τέλος πάντων. Είναι κακός χθες ο Κρέσπο. Κακός χθες ο Κρέσπο, πολύ κακός. Έκανε 3-4 γκέλες μέσα στην περιοχή. Έτσι. Και ο Μαουρίτσιος στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καθόλου καλός. Ο Πέλκας δεν βλεπόταν. Ο Πέλκας τραγικός. Τραγικός πραγματικά. Και νομίζω ότι πρέπει να συνέρθουν λίγο όλα αυτά τα ονόματα που είπαμε, γιατί δεν μας παίρνει για στραβή. Κύριε, αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι γιατί είχαμε αναφερθεί και στο Κολτσί, τέλος πάντων, που έχει φύγει από την ομάδα. Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι στον πρώτο γύρο δεν έχεις πάρει καθόλου γκολ, ούτε από τα εξτρέμ, ούτε από τα χάφσου, ούτε από τους επιθετικούς που έρχονται από τον πάγκο. Οπότε υπάρχουν πολλά μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, γιατί ούτε τα εξτρέμ σου βάλαν γκολ, ο Μαουρίσιο κάτι κάνει. Χθες πραγματικά ο αρχηγός έκανε ένα ασύλληπτο φάουλ και το δεύτερο το γκολ που είπε για τη γονομετρία είναι κάτσε καλά γκολ. Ναι, φίλε, ειδικά είναι βγαλμένο PlayStation. Ειδικά εκεί ο Ακόμπ που με τη μία δίνει την μπάλα, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, είναι απλό, ή μάλλον το κάνει να φαίνεται απλό. Και στο δεύτερο το ημίχρονο, εντάξει, έδειξε πραγματικά το πρόσωπο που πρέπει να δείξεις. Ήταν δύσκολη η έδρα.
Πάντως γι' αυτό τον Ιγκλέσιας, ρε φίλε, αυτό τον έχω δει και 2-3 χρόνια στην Μπούκα. Συνέχεια κάτι τέτοια φάουλ κάνει αντιαθλητικά. Είδες το γόνατο του Σάκοφ. Το είδες. Η σκαριά ειδικά είναι εσύ κατευθείαν απευθείας κόκκινη. Απευθείας κόκκινη. Άμα ήταν ένας λογικός διαιτητής θα είναι κόκκινη κάρτα. Πάει να του σπάσει το πόδι. Τίποτα άλλο. Και κοίτα, πάει να του σπάσει το πόδι και ο Πάουκ δεν έχει άλλο στο κέντρο. Δεν έχει άλλο χαφ στο κέντρο. Ο Κάινας είναι τραυματίας και ο Βέρμπουμ εκτός. Με κατάλαβες. Νομίζω ήμασταν και με 10 παίχτες. Με κατάλαβες. Με 10 ήμασταν yeah. λόγω της βλακείας του Μάτος. Της ανοησίας yeah. του Μάτος που πάει και πιάνει την μπάλα ενώ έχει κάρτα. Άλλος τρελός. Yeah. Τι και γίνεται, όσο... φίλε. Όλοι οι ψυχοπαντές σε εμάς έρχονται. Ναι, και όσο. Υγιεινε στρόγγυλα. Όσο περνάνε τώρα τα ματσάκια, εγώ βλέπω πραγματικά ότι το θέμα που έχουμε είναι πιο πολύ εκεί στο αμυντικό, το χάφ. Εγώ πραγματικά θα περίμενα τώρα στην ΠΑΕ να φέρουν ένα βαρβά του κόφτη εκεί στο 6. Γιατί και ο Μαύρος έπεσε πολύ καλή μπαλίτσα το παιδί. Έτρεξε, ήταν παντού σε όλο το γήπεδο. Έχεις και για βοήθειες και τα εξτρέμ και τα λοιπά. Οπότε εγώ φοβάμαι μόνο τον κακό εαυτό το δικό μας. Άμα παίξουμε αυτά εδώ που ξέρουμε, δηλαδή έχουμε και την ποιότητα, δεν μασάμε. Δεν μασάμε καθόλου. Έχουμε ματσάκια στην έδρα μας, έχουμε το μάτς στην Τούμπα το Φεβρουάριο, που εκεί πιστεύω θα πάρουμε το αίμα μας πίσω. Και ένα τελευταίο και θα κλείσω εκεί για το φιλαράκι σας τον Νίκο που έχει το μαγαζί, γιατί μίλησε πριν για στοίχημα, είμαι και εγώ μέσα. Άμα θέλει καμιά κοτόσουπα, άμα θέλει καμιά πιτήρια, ό,τι γουστάει το κοτόσουπα. Είναι και συμπαθητικός. Εντάξει. Άμα γουστάρει, εντάξει. Να δείξουμε και μια μποτήλια εκεί στο μαγαζί. Έγινε, ρε Γιώργα. Να είστε καλά. Έγινε, Μάγκες, να είστε καλό καλά. Βράδυ. Για χαρά, για χαρά. Καλό βράδυ. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, έπεσε. Έλα, εδώ. Yes. Έγινε, αδιανά, τι κινητό έχεις, ρε, εσύ, κινητό. 8 ευρώ έχει το κινητό σου. Τι κινητό είναι αυτό. Είδες πόσα πληρώνω, ρε φίλε, για να σας παίρνω τηλέφωνο. Πρέπει να μου πεις και μπράβο, είστε μα πίνεις που κοιτάς σε αναμονή. Να ακούω την Καστέλα και τον καθένα. Έλα ρε εσύ τώρα, από Γερμανία τζάμπα παίρνεις τώρα, ας. Πάμε. Έτσι λες, για δες όταν παίρνεις από κινητό, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Από κινητό, άμα παίρνεις, ναι, εντάξει. Από κινητό, από σταθερό. Τα λέμε όλα. Φαίνεται που παίρνω στο τηλεφωνικό κέντρο. Σε πάση περιπτώσει, λοιπόν, για το δεύτερο γκολ, Τάσο, εκεί ήθελα να σταθώ εγώ. Δεν είχαμε Πρίγιοβιτς εχθές, ήταν ευχή, ήταν και κατάρα, ήταν όλα μαζί. Τελικά ήταν ευχή γιατί μπορέσαμε και παίξαμε ποδόσφαιρο. Βγάλαμε πολύ γρήγορη αντεπίθεση και αυτό ξέρει γιατί ο Ακπόμ ξεκινάει, τραβάει το center back, βγαίνει στα πλάγια, κάτι που δεν θα το κάνει ο Πρίγιοβιτς, θα περίμενε κολόνα εκεί πέρα να πάρει με τον Τάισον. Με το που δίνει την μπάλα στον εξτρέμ, ανοίγει ο εξτρέμ, έπαιζε ο κύριο Μπίσβαρα. Ανοίγει ο Μπίσβαρα αριστερά, τρύπα για να μπει ο Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο που ξεκινάει τη φάση έρχεται και γίνεται τρέιλερ και παίρνει τη δεύτερη πάσα. Με το που ανοίγει μία-δύο η πάσα, παίρνει δεύτερη πάσα και βγαίνει στην τρύπα. Αυτό εδώ με τον Πρίγιοβιτς δεν θα γινόταν. Λέγανε, πολλοί κλαίγανε, δεν παίζαμε καλή μπάλα, φυσιολογικό ήταν. Όλοι δουλεύαμε γιατί είχαμε τον κύλερ στην περιοχή. Δεν γίνεται. Εντάξει. Τι να σου πω. Αποσταθερό. Κάτι δεν πάει καλά. Αποσταθερό. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα φίλε. Ναι. Έλα φίλε, σ' ακούμε. Έλα Κωνσταντίνος. Γεια σου, ρε Κώστα. Έλα, Κώστα. Τι λέει. Καλή εβδομάδα, καλά φίλε. Καλή εβδομάδα. Είναι εδώ και η Αναστασία, πες μια καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλησπέρα Αναστασία και σε σένα. Δουλεύει τα κέδινα, αρέσει τα παιδιά. Ταξιτζής είναι, τον έχεις από κοντά αυτό, τα ρήφαση. Λοιπόν, καταρχάς, Κάσο ήθελα να σώσω, καλησπέρα σε όλους σας. Ήθελα να πω λίγο για το πρωτάθλημα που έλεγες πριν. Ναι. Δικαιολογημένο η αμφιβολία σου, όλες οι αμφιβολίες σου, αλλά εντάξει, είμαι και εγώ σίγουρος ότι το πήραμε. Εγώ αλλού εστιάζω τώρα. Στο αν θα σπάσουμε το ρεκόρ του Παναθηναϊκού ή όχι. Αίτητος, να τελειώσουμε αίτητοι. Αίτητοι, αλλά να το σπάσουμε. Αυτοί είχαν 24 νίκες σε 30 αγωνιστικές και 6 ήττες. Εμείς θα το πάρουμε. Εντάξει. Σίγουρα είναι σημαντικό, θα το γράψει βέβαια η ιστορία, αλλά δεν θα με χαλάσει να το πάρω και με μισή ήττα. Δύο ήττες θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Ας το πάρω. Λοιπόν, εγώ από τώρα έτσι καλό, γιατί μου αρέσει αυτό λίγο να βλέπουμε μπροστά, ναι. Το κάνω. Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Δύο ήττες θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Πού? Μία στην ΑΕΚ και μία στις τελευταίες αγωνιστικές κάποιες από τις ομάδες που θα έχουν ανάγκη και από το δικό του χώρο θα κάνει έτσι μία εξυπηρέτηση. Λέω εγώ. Αίτητη θα βλέπω εγώ. Αίτητη θα τελειώσουμε. Ωραία. Αφού το είπε ο Ζαγουά τελείως. Συγγνώμη ρε φίλε. Πρόβλεψη κάνω. Και εγώ πρόβλεψη κάνω. Δηλαδή, τώρα είμαι ήρεμος. Τώρα έχω ηρεμήσει. Εδώ είμαστε να τη δούμε. Και πιστεύω κύπελλο θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Με λίγο ΑΕΚ.
Ολυμπιακό δεν οπότε... το πάρει. Τον Ολυμπιακό το στέλνω στα τελευταία, τα τελευταία 2-3 χρόνια το στέλνω στο μικρό τελικό. Κάνω μια πρόβλεψη. Στο μικρό τελικό το στέλνω. Κάντε πρόβλεψη. Και όταν μπει τζόκερ, πρόβλεψη κάνει. Και όταν μπει στοίχημα, πρόβλεψη κάνει. Καλά. Κάνω μια πρόβλεψη. Καλά. Και πριν... πες, θα το πάρει ο Πάο Καίτητο, θα πάρει double, εδώ είμαστε. Ναι. Μόνο τα κάνει έξι δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη. Δεν είναι αμερόληπτη η πρόβλεψή σου όμω, Ζάχο, ούτε η δικιά μα είναι πιο αμερόληπτη. Γιατί εσένα έχει λίγο δώσει μέσα. Κάτσε ρε φίλε, ένα λεπτό. Άρη. Η δικιά σου είναι αμερόληπτη, μιλάς για την ομάδα σου, είναι αμερόληπτη. Και εγώ που μιλάω για την ομάδα σου δεν είναι αμερόληπτη. Αμερόληπτη δεν είναι κανενός. Μπράβο, τώρα το σώσες. Εμείς όμως έχουμε τα προσόντα να είμαστε. Όχι, άλλο λέω. Εγώ άλλο λέω φίλε. Δηλαδή αν μου το δώσεις αυτό σε στοίχημα, εγώ το βάζω 5 ευρουλάκια αυτό που λέω. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει, αν μου το δώσει, ας πούμε, πόσες ήττες θα κάνει. 0, 1 ως 2, 3 ως 4, δηλαδή θα το πόνταρα αυτό που λέω εγώ. Καταλαβες, αυτό σου λέω. Και ότι θα πάρει το κύπελο, αν μου το δώσει μια εταιρεία αυτό, ότι θα κάνει εγώ λέω 2 ήττες. Πόσο δίνει τον double να πάρει ο ΠΑΟΚ? Δεν δίνουν. Αυτές οι εταιρείες δεν δίνουν ελληνικό. Πόσο δίνει? Εκτός σε στοίχημα που δεν είμαι σε στοίχημα, τώρα την κάνουμε και. Πόσο δίνει τον double, μπορείς να δεις. Δεν είμαι σε στοίχημα. Εδώ αυτές οι εταιρείες που είμαι εγώ δεν δίνουν ελληνικό. Πρωτάθλημα το θεωρούν αναξιόπιστο και πολύ σωστά το θεωρούν. Δεν μας πειράζει. Πιο αναξιόπιστο. Από φέτος θα είναι το πιο καθαρό πρωτάθλημα. Πάντως το πιο αρσενικό θα είναι. Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί ψέματα είναι ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε. Πάλι με σφάξανε στην Τρίπολη. Έχουν γίνει. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Είμαι η μόνη ομάδα, που με έχουν αδικήσει και θα πάρω πρωτάθλημα. Οι άλλοι τώρα από την Καστέλα, οι οπαδοί να πούμε των απογόνων, ξέρουμε πώς θα παίρνουν τα πρωταθλήματα. Παίζαμε 14 ποδοσφαιριστές σε κάθε Κυριακή. Με 3 μαυροφορεμένους και 11 κόκκινους. Το παιδί. Γιώργος είπαμε. Sorry. Ο Κωνσταντίνος. Είχαν 7 ομάδες δορυφόρους και ξεκινούσαν με 42 βαθμούς το πρωτάθλημα. Και εσύ είχες 0 κι εγώ. Ναι. Αυτή δεν είναι δηλαδή. Τα είδαμε τόσα χρόνια. Τα έχω σχολιάσει προηγούμενες στιγμές. Τόσα χρόνια δεν τα είδαμε. Εκτός σας πειράζει να τα ακούτε, γιατί ο πρόεδρός σας είναι δηλωμένος Ολυμπιακός. Απλά εσύ δεν έχεις 7. Εσύ δεν έχεις. Έχεις 4 με 5. Δεν έχεις 7. Ποιοι είναι οι 5, ρε φίλε. Εντάξει, και οι άλλοι ποιοι είναι οι 7. Γιατί τον Ατρόμη το λέγατε. Τον Ατρόμη το λέγατε. Γιατί δεν ήταν ο Αστέρας Τρίπολης. Δεν ήταν Λεβαδιά. Δεν ήταν κάτι Πλατανιάδες. Ήταν αυτοί. Δεν ήταν κάτι Ξάνθες. Ήταν. Δεν και ήταν. Τώρα είναι κάτι, Γιάννενα, κάτι Πανιόνι παλαιότερα δεν ήταν. Κάτι Γιάννενα, κάτι τέτοια είναι και τώρα. Κάτι Εργοτέλιδες, κάτι ξέρω εγώ. Οι Καλονίδες και τα λοιπά. Καλονί, τι ήταν. Πλατανιάς εννοείς. Καλονί δεν ήταν. Έλα φίλε. Έλα. Λοιπόν, να πάρω την assist λίγο από τον Τάσο. Εσύ. Assist. Και να πω. Και να πω λίγο. Που είπες assist, δεν είπαμε για μπάσκετ αλλά αύριο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Χρησιμοποιώ. Εντάξει, ξέρεις. Λοιπόν, να πω λίγο του Τριανταφυλόπουλου. Δεν ήταν χθες που έδωσε συνέντευξη με το κλείσιμο του αγώνα. Από του Τριανταφυλόπουλου. Εδώ τον Τάσο. Τον Τάσο. Ποιο τύπο που. Ο Τριανταφυλόπουλος δεν ήταν που έδωσε συνέντευξη του Αστέρα που μίλησε και. Ο βοηθός του Τσαλάν. Ναι. Και γυρνάει και λέει. Αφού σχολιάσαν τον μάτς, είπαν αυτά που ήταν, ναι φίλε, ξέρω εγώ, δεν μπορέσαμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Και μετά γυρνάει και λέει ο δημοσιογράφος, με αυτά που είδες και τις ομάδες που έχεις παίξει και με το σύν 8 που είναι ο ΠΑΟΚ, πιστεύεις ότι είναι το φαβορί, ρώτησε. Και απαντάει ο Τριανταφυλόπουλος. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, όλα θα κρυθούν στη λεπτομέρεια. Καλά, ναι. Καλά, τον Οτσαλάν, τον Παράσκο που έπαιξε και στον ΠΑΟΚ, δεν είσαι προσθήκη όταν στον πάγκο. Ναι. Εγώ δεν είδα κανέναν άλλο να χτυπιέται όταν παίζει τον Ολυμπιακό έτσι στον πάγκο. Ακριβώς. Κατάλαβες. Για να τα λέμε. Και για να θυμηθούμε και τον τωρινό προπονητή του Άρη που ήταν στον Αστέρα Τρίπολης, τι δηλώσεις είχε κάνει στην Τούμπα που έλεγε το πέναλτι του Πρέγιουβιτς και τα λοιπά, και τι δηλώσεις δεν έκανε στην ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Γιατί το σφάξανε με τον Ολυμπιακό. Με την ΑΕΚ. Και με την ΑΕΚ το σφάξανε και με τον Ολυμπιακό το σφάξανε. Αλλά εκεί μου έκανε στρούκα κύριος Σάβας Παντελίδης. Να τα πει όλα στην Τούμπα στο 0-2, μη στεναχωριέσαι. Πολλά γουέστερ βλέπεις. Αυτό πρόβλεψη είναι. Όχι. Πολλά γουέστερ. Σε αυτό βάζω 1 ευρώ. Στο άλλο βάζω 5. Ποιος θα σκοράρει, δεν μας είπε. Ο Γιούνες. Τόσο παίζω, ρε φίλε, το πορτοφόλι μου μέχρι εκεί. Εντάξει, ρε φίλε, η ομάδα του έχει δικαίωμα στο όνειρο. Όχι, το πορτοφόλι μου μέχρι εκεί είναι, ρε φίλε. 1 ευρώ, 2, 3, 5. Απλά σήμερα έφαγε λίγο βαριά παραπάνω και βλέπει πολλά όνειρα. Τι να κάνουμε. Για να δούμε, για να δούμε. Να τελειώσω και με τον Ακπομ, Τάσο που μου άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο, θα το έλεγα. Είναι πάρα πολύ καλά στοιχεία. Άρα δεν θέλετε παίκτη, μια χαρά είστε. Φίλε, αυτό που πάρει παιχνίδια στα πόδια του, ο Πρίγκιπης θα ξεχαστεί παντελώς, να ξέρεις. Αμήν. Εγώ το πιστεύω. Αμήν, ρε Κωνσταντίνο. Όλα στο γήπεδο φαίνονται, φίλε, θα τα δούμε.
Υγεία να υπάρχει. Καλό γεια βράδυ. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου αγόρι μου. Στον επόμενο. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου αν θέλεις. Εγώ μιλάω. Ναι. Ο Τάσος είμαι από το Ρέθυμνο. Γεια σου. Γεια σου Τασούλη. Έλα Τάσο. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Με υγεία. Και στην κοπέλα εκεί δεν ξέρω ποια είναι, χρόνια πολλά. Αναστασία, Αναστασία. Καλή χρονιά. Αριανούμε, αριανούμε ασπρόμαυρα. Ναι, έτσι. Χρόνια πολλά. Πάμε. Την έφαγες, ρε, λοιπόν, την έφαγες. Άκουσα τώρα, ακούω εδώ, εδώ και πόση ώρα την εκπομπή. Έχω ακούσει και εγώ δεν ξέρω τι για το παιχνίδι το χθεσινό. Εγώ θα το πιάσω ότι θα κάνω μια ερώτηση στον Τάσο. Μέχρι τη στιγμή που βάλαμε τον γκολ που ακυρώθηκε, που ήταν πεντακάθαρο, ναι. Πόσες φάσεις, πες μου σε παρακαλώ, είχε ο Αστέρας Τρίπολης, που η μία ήταν offside, είναι ως μη γεννόμενη για μένα. Μία offside είχε με τον Καλτσάλη, δεν είχε. Ωραία. Τώρα συνεχίζω το σκεπτικό μου και εσύ θα μου πεις, αν εγώ έχω άδικο και οποιοσδήποτε ναι. ακροατής ακούει να πάρει τηλέφωνο να πει, γιατί με το φίλο μου το έχουμε συζητήσει πολύ. Από το 55, που, το γκολ στο 55 δεν το βάλαμε. 65. Στο 65. Και το δεύτερο στο 70. Ναι. 69-70, ναι. Ναι, λοιπόν, με το που βάλαμε το γκολ, μέχρι και στο δεύτερο γκολ, και ως που να λήξει το παιχνίδι και γενικώ στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αστέρας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Μέσα στο είναι παιχνίδι. Παράλογο, ρε φίλε, βιολογικά δεν μπορεί μια ομάδα η οποία θα τρέξει 55 λεπτά να αντέξει μέχρι το 90, ιδίως όταν τα χάφτης, τα 2-3 χάφτης, είναι πάνω από 34-35 χρονών. Άσε με να τελειώσω και θα καταλάβω ναι. που θέλω να το πάω, λοιπόν. Το γκολ σε ποιο λεπτό το βάλαμε? Στο 60, 65 το 1, 69-70 το δεύτερο. Το γκολ που ακυρώθηκε του Μπίσεβαρ, σε ποιο λεπτό βάλαμε στο πρώτο ημίχρονο τον γκολ? Πριν το 28-29, δεν θυμάμαι τώρα. Σε γελάσω. Λοιπόν, ήταν στο 25-26, κάπου εκεί ήταν. Ναι. Λοιπόν, έκανε τόσο. Μετά από αυτό το γκολ, αν το παιχνίδι ήταν 0-1 όπως έπρεπε να είναι, ναι. εγώ σου λέω ότι το ημίχρονο θα τελείωνε 0-3. Ίσως 0-2. 0-3 μπορεί να είναι πολύ, αλλά 0-2 είμαι σίγουρος, και το παιχνίδι θα το πέραμε πάλι 0-3-0-4 χαλαρά, όπως σήμερα έπαιξε η ΑΕΚ μέσα στα Γιάννενα και όλοι ξέρεις τα λέγανε. Έκανε περίπατο ΠΑΟΚ. Σε εκείνο τον γκολ που ακυρώθηκε, έτσι. Η ψυχολογία των παιχτών, εγώ το είδα ότι επειδή πίεζε και ψηλά ο Αστέρας, γιατί λογικά ναι. θα πιέσει ψηλά, γιατί έχουμε και λίγο αργά χαπ να κλέψει μπάλες που έκλεψε ο Κρέσπο που έκανε 2-3 λάθη, έτσι, και τα δώσαν όλα στο πρώτο ημίχρονο, γιατί ξέρουν ότι ένα ημίχρονο έχουν. Δεν μπορούν να παίξουν ναι. το πάγο δύο ημίχρονα. Άμα κάναν ένα γκολ θα παίζανε τα μπούρι που ήδη... Μα από εκεί, από τον γκολ που ακυρώθηκε του Μπίσεσβαρ και μετά πήραν τα πάνω τους αυτοί. Αυτά γιατί πήρε προλίγο ένας παοκτής, για να μην το πω τα γάρι τον άνθρωπο, αλλά δεν βλέπουνε μπάλα ρε φίλε, και με τρελαίνει αυτό το πράγμα να μην βλέπεις ποδόσφαιρο. Όταν ο άλλος έχει βάλει τρεις γραμμές, έχει βάλει λεωφορείο παράσκευος εκεί ο Μουσάκιας, αυτός ο Καραγκιόζης, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει βάλει εκεί λεωφορείο. Μην το χαρακτηρίζει. Ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει ψηλά. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα που ανεβάζει την άμυνά του. Έτσι, έχει και αργά αμυντικά χαφ. Και ξέρουν ότι άμα πιέσουν λίγο θα κλέψουν μια μπάλα, θα γίνει ένα τσάφσουφ όπως έγινε. Με το να ακυρώσει και τον γκολ στο 25, η ομάδα, η ψυχολογία της ομάδας, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι και ομάδα ψυχολογίας, ξέρεις ότι οι παίκτες μας πέφτουν εύκολα ανεβαίνουν. Άμα βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ μετά είναι πολύ δύσκολα. Το καλό ήταν ότι μας πήγε ο Πασχαλάκης, μας πήγε εκεί που χρειάστηκε, μας πήγε ο Αλέξανδρος, μπράβο στο παλικάρι. Λοιπόν, και μετά το μάτς φάνηκε ότι ήταν και καλά διαδικαστικό, ότι πήγε 0-3, αλλά το μάτς δεν ήταν έτσι. Όλα είναι μούφες. Όλο ήταν προγραμματισμένο και η ψηφοφορία έγινε και άλλαξε με την αγωγή του Ολυμπιακού για να γίνει αυτό το παιχνίδι μέσα στον Αστέρα Τρίπολης, γιατί ήταν το μοναδικό μάτς που θα είχαν ο ΠΑΟΚ βαθμούς. Τέλος πάντων, αυτό λειτουργήσε υπέρ του ΠΑΟΚ με την νίκη. Τώρα έχει 3-4 συνεχόμενα στην έδρα του. Ακριβώς τώρα θα παίξουμε. Και τώρα έχει και 3-3 εκτός ο Άρης. Τρία μάτς θα παίξουμε με τον Ολυμπιακό τώρα. Τρία μάτς συνεχόμενα παίζουμε με Παναγιώτη. Ωραία. Τασούλη, κάνε ένα επίλογο. Έχω έναν ακόμα και έχω 4 λεπτά μόνο. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Καλό βράδυ. Είσαι ωραίος. Τα έκανα 50 ράκια. Τι άλλο να πω. Αλήθεια τώρα. Να πω και άλλα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Θα έχουμε πιο πολύ χρόνο. Θα τα πούμε καλό βράδυ. Έγινε αγόρινα αύριο στις 8. Έτσι. Αύριο 8 με 10 έχουμε. Να είσαι καλά, Τασούλη. Έγινε, γεια. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Στον τελευταίο για σήμερα, μη καλείτε οι υπόλοιποι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Ο Νικόλας είμαι την Πολύχνη, ο Ακανές. Γεια σου, γεια σου Νίκο. Πολύ ωραία εκπομπή. Να είσαι καλά. Και πάω και Άρης. Να είσαι καλά. Δεν είμαστε κομπλεξικοί. Εγώ δύο πράγματα θα πω και θα κλείσω για να κάνετε κι εσείς τον επίλογο της εκπομπής. Θέλουμε οπωσδήποτε ενίσχυση στο κέντρο. Πονάν τα μάτια μου με Σάχοφ και Μαουρίτζιο. Εντάξει, Μαουρίτζιο δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Αλλά δεν μπορείς να παίζεις με Σάχοφ,
Εντάξει, δεν μπορεί να στρίψει ο άνθρωπος. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο επιθετικός έρχεται σε δεύτερη μοίρα κατά την άποψή μου, διότι έχει πολύ καλά εξτρέμ, ταχύτατα και δημιουργικά. Και ένα τελευταίο, στήριξη στο μπάσκετ. Δεν βλέπω να κινητοποιείται ο κόσμος όταν έχει 700 και 800 άτομα το παλατάκι. 3.000 είχε με το Περιστέρι, φίλε. 3.500 είχε με το Περιστέρι. Ναι. Εγώ δεν είδα τόσο κόσμο. Εντάξει, γιατί πήγε στο γήπεδο. Μέσα ήμουνα, ναι. Εντάξει, ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ τόσο είπε. Εντάξει, λίγο τα φουσκώνουνε. Μπορεί, μπορεί. Εγώ είδα λιγότερο κόσμο. Πόσο είδες εσύ δηλαδή? Εντάξει, όχι και 700-800, έκανα 1.200. Α. Παραπάνω, όχι όμως. Καλά. Εκεί κάτω να πούμε 60 άτομα είμαστε κάθε φορά. Τώρα τελευταία, γιατί άμα μιλήσουμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα ξεφτυλιστούμε για Οκτώβριο-Νοέμβριο. Λοιπόν, αυτά. Έγινε, καλή συνέχεια, καλά. Γεια σου, Νίκο. Και να μην πονάνε οι συμπολίτες. Δεν πειράζει. Πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Άντε, μας φτάσατε. Άντε, μας φτάσατε στα πρωτάθλημα. Γεια σου, Νίκο. Να σε καλά. Στα μεταπολεμικά, όχι. Μας φτάσατε. 3,5 έχουμε εμείς. Στα προπολεμικά. Έχουμε και το μισό Μπαράζ. Πρώτο του πολέμου του 45 ή μετά. Μισό είναι το Μπαράζ, μισό πρωτάθλημα. Ναι, πριν την κατοχή ή μετά, αυτό λέω. Μια χαρά. Όλα μετράμε. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς. Υποστηρικτές, συγγνώμη, βασικούς υποστηρικτές. Με πρώτο και καλύτερο τον Νίκο το Εσκομπάρ. Τι έπαθες, Αναστασία? Λέω μπουγάτσα και γελάς. Πού είναι αυτός? Αυτός δεν βγήκε, δεν βγήκε. Θα τον δούμε και μέσα στη βδομάδα θα τον δούμε έτσι κι αλλιώς. Εσκομπάρ, γνωστό το όνομα πλέον. Του Λουτσέσκου. Και η διεύθυνση γνωστή. Μία, να διαβάσω τον υποστηρικτή. Ναι. Γεωργίου Παπανδρέου 9, γνωστή η διεύθυνση του Εσκομπάρ, όπως γνωστό είναι και το τηλέφωνο πλέον σε όλη Θεσσαλονίκη, 2311-208-301 για τα ρεζερβέ σας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για τον καφέ, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο θεωρείτε ότι θα πιείτε με την παρέα σας. Το ωραιότερο στέκει της πόλης για να απολαύσει αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδος. Sky Aviation Academy, να τις πάρω εγώ με τη σειρά και μετά διαβάζεις και εσύ. Πάρε με τη σειρά εσύ, κάνε εκεί πέρα. Θα έχω κι εγώ τρεις στο τέλος. Σαλιάρισε εκεί πέρα λίγο. Εγώ να σαλιάρισω, ενημέρωσα για αυτό που ήρθε. Sky Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές. Κάνε το όνειρο πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους για τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Sky Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία με διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Πληροφορίες περισσότερες, αν θέλετε, μπορείτε να επισκεφτείτε στο διαδίκτυο το skies.gr. Και το 23-9-21-100 είναι το τηλέφωνο που κάθε ερώτησή σας μπορεί να απαντηθεί από τη Sky Aviation Academy. Motorsport Τσερκέζο, εγγυημένο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων, πολυετής εμπειρία, λογικές τιμές, εγγύηση στην εργασία, συνέπεια προς τον πελάτη. Όλα αυτά αποτελούν το νούμερο 1 επιλογή για την επισκευή και το σέρβις του οχήματός σας. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες. Τι κάνεις κάτω, ρε? Φύγε από τα πόδια μου, ρε, που σκύβεις μπροστά μου. Που δικαιούνται σε συστήματα πετρελοκίνησης καθώς και επισκευής του φθαρμένου σας μάνου του οχήματός σας. Motorsport, Ιορδάνη Τσερκέζος. Αναστασία, τι είναι αυτά τα πράγματα? Φυγέτε, αφήστε με τη ζωή μου. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-635-80 και 9. Διαβάζω εγώ χορηγούς τώρα με αυτούς. Την τρέλα μου. Ψητοπολείο Πορκίτο. Κάτω από το τραπέζι, Αναστασία, τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά, χειροποίητες νοστιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Φύγε, ρε. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σε κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραουλή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, τηλέφωνο Τελιβεριά στο 2310-520-555. Κατεβάστε εφαρμογή από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Πού είναι, ρε, ο Αβραμόγλου? Δεν υπάρχει, ρε, μία φορά είναι. Α, μία είναι, εντάξει. Μία. Αυτό εδώ είναι σαν τα συνθηματικά μας δίνουν στρατό, ξέρεις. 4-5-6 δημότικο. Τρελιά. Μ' αρέσει που μιλάς σε γυναίκα για στρατό, ρε φίλε. Και τη λες σαν τα στρατηγματικά μας έδινα. Φοβερό, πώς δεν ξέρεις? Σίγουρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο γιατί. Θα φάει, μωρέ, άσε 8 κομμάτια έφαγε. Τι να φάει κι άλλο? Κι άλλο θα φάει. Σε νοιάζει, εμένα είπε. Εντάξει. Και τον κύριο Σαγόρα δεν θα δώσει. Πού είναι, ήρθε αυτός? Περιμένουμε. Ήρθε.
Θα έρθει. Λοιπόν, θα έρθει. Πώς δεν θα έρθει. Λοιπόν. Α, να κλείσουμε, δεν θα έρθει. Θα έρθει, αλλά θα έρθει, θα το δούμε δηλαδή από την πόρτα. Αυτό το λέμε. Θα το δώσουμε το κομμάτι του, ρε παιδί μου. Έχει κομματάρα εδώ. Ναι. Α, θα έρθει μετά από εμάς δηλαδή. Εντάξει, θα τον πετύχουμε τον άνθρωπο. Καλά, καλά, καλά. Θα τον πετύχουμε. Έλα, λοιπόν. Σαλιάρισε. Κλείσει την εκπομπή. Εσύ κάνε εκεί πέρα, σαλιάρισε με την Αναστασία, δεν πειράζει. Δεν σαλιάρισε. Εγώ την κοπέλα είμαι κύριος κυμπάρης. Εδώ είναι δίπλα. Είναι άμα, πει, άμα έδωσα κάποιο δικαίωμα εδώ, πες, δίπλα. Αναστασία, για πε. Κύριος. Πες, Αναστασία. Τι είναι? Κύριος. Καλά, άλλα μου λέγε στο διάλειμμα τότε. Άντε. Άντε. Σαν το Σιώπη πάνε σε κάνει που είπε ότι είναι πέναλτι. Μην το λες ότι είναι πέναλτι, λέει. Μη μιλάς. Μπράβο, Αναστασία, επίτευξε. Πέναλτι, το είπε, Σιώπη, πέναλτι. Έκανα και το πέναλτι. Λοιπόν, άσονα. Τι πράγμα, τι φάρα είστε, ρε. Λοιπόν, παράδεκτη. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόση για άλλη μια φορά συγκεκριμένη εκπομπή. Αύριο πρώτα ο Θεό στι 8 η ώρα εκπομπή, μην ξεχνιέστε αύριο. Είπαμε Δευτέρα Παρασκευή 10-12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 ως στις 10. Ακολουθεί ο Γιώργος Αγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι να απολαύσετε την όμορφη παρέα που δημιουργεί ο Γιώργαρος εδώ κάθε βράδυ. Να ευχαριστήσουμε και την Αναστασία. Να είναι καλά και για τη Βασιλόπιτα. Και για το, και το ζαχαροπλαστείο Γιάννα στη Νεάπολη, Ελευθερίου Βενιζέλου 34, αν θυμάμαι καλά. Η παλιά μου γειτονιά, το πατρικό μου εκεί κοντά είναι. Για να δω. Καλά το διάβασα. Ναι, ρε φίλε, καλά. Καλά, εσύ έχεις τη διεύθυνση. Ναι, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και την Αναστασία που μας έφερε. Την Βασιλόπιτα, κόψαμε τη Βασιλόπιτα εδώ της εκπομπής. Έπεσε ο φλουρίστη Αναστασία μας. Αναστασία, όταν ξανά έχει προφιτερόλ, θέλω να ξέρεις, εντάξει. Εμένα θα μου φέρεις ένα μιλφέιγ. Εσύ γιατί κατεβαίνοντας δεν σταματάς να πάρεις μιλφέιγ. Να το, καλά σε λέω. Καλά λες. Αλλά εγώ δεν πάω από εκεί. Από πού πας? Τώρα θα πηγαίνεις. Τώρα θα πηγαίνεις. Επειδή κατεβαίνω από Ρετζίκι, φεύγω από το. Το Μαύρο Γάτο κατεβαίνω. Από τη Μασκοτίτσα που λέμε. Μαύρο το Μαύρο Γάτο στη Νεάπολη και πάω από την πίσω μεριά. Και μετά βγαίνει τον Άσπρο Γάτο. Ναι, δεν λοιπόν, δίνει τίποτα. Αλλάζω ένα δρομολόγιο, ρε παιδί. Ο άνθρωπος θέλει να κλείσει την εκπομπή, ο άνθρωπος. Τον βλέπει, θα σα πυροβολεί. Ναι, εντάξει, εντάξει, ωραία, φεύγω. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Από μένα, τον Τάσο, τον Βασίλη Καβαδία στην ηχοληψία και την Αναστασία με το Ασπρόμαυρο. Άσε την κάνω εγώ τον επίλογο. Πάλι τέτοιο, ρε. Άντε, να ακούσουμε κανένα καλό θόρυβο τουλάχιστον. Λοιπόν, από Ράδιο Μαρμίτα, από Τάσο Τρέγια, από Ζάχο Ντρούλινγκ, Αναστασία, Βασίλη Καβαδία. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Auf Wiedersehen. Γεια σα.